Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 13 Μαΐου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά. Νεκρή 27χρονη Νάταλη Νοφίτου. Καταπλακώθηκε από το τζιπ εν ώρα υπηρεσίας στο πλαίσιο άσκησης εντός του στρατοπέδου. Στο σημείο της τραγωδίας σήμερα, Υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ορίστηκε ερευνών λειτουργός. Δημοσία δαπάνη η κηδεία της. Κυρώσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες επέβαλε η Gazprom. Κινητοποίηση για τη σωτηρία των τελευταίων Ουκρανών μαχητών στο Αζοφστάλ. Νέα ρουσική επίθεση είναι σε εξέλιξη στον Ντονμπάς. 24 θάνατοι και 2.422 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα. Έκρηξη στη Μπουτίκ του Άρη τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια. Δραματική κατάσταση στο Πουρνάρα, χωρίς τέλος τα επεισόδια μεταξύ των αλλοδαπών. Να κάνουμε αρχή με το αστυνομικό δελτίο, σύνδεση με το αρχηγείο. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτορίδη. Λοιπόν, καταρχάς, πείτε μας πώς εμπλέκεστε εσείς στις έρευνες για την νέα τραγωδία στην Εθνική Φρουρά. Τι ακριβώς εξετάζετε, κύριε Ανδρέου? Ναι, η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συμβεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Mm-hmm. Έχει ήδη δημιουργηθεί, συσταθεί μια ανακριτική ομάδα, η οποία αποτελείται και από μέλη της τροχέας, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο χώρο εκεί που έγινε το περιστατικό, λαμβάνονται καταθέσεις και γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες για τις, τα δεδομένα που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να γίνει μια σωστή διερεύνηση, σε πάση περιπτώσει, για να εξακριβωθούν τα αίτια του περιστατικού αυτού. Γνωρίζοντας, κύριε Ανδρέου, ότι η τραγωδία αυτή συνέβη μέσα στο στρατόπεδο, υπάρχει θέμα με το όριο της ταχύτητας, με τις ζώνες, αν έφεραν ή όχι οι τρεις που επέβαιναν στο τζιπ? Κοιτάξτε, επειδή ο χώρος εκεί πρόκειται για ένα κλειστό, περιφραγμένο, ελεγχόμενο χώρο, δεν πρόκειται για οδό, όπου εκεί μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος περί μηχανοκινήτων οχημάτων τροχέας και κινήσεως. Mm-hmm. Σίγουρα είναι διαφορετικές συνθήκες και τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διερεύνηση. Όμως οι οδηγίες που υπάρχουν είναι ότι οι ανακριτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλα τα δεδομένα, το τι έχει συμβεί ακριβώς, για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Το τι προκύπτει, αυτό θα διαφανεί από την όλη διερεύνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην βομβιστική επίθεση που δέχθηκε η μπουτίκ του Άρη στη Λεμεσό, λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια, μάλιστα. Πού βρίσκονται οι έρευνες σας για αυτό το θέμα? Ναι. Όπως έχουμε πει, διερευνάται η υπόθεση. Έχει κληθεί η αστυνομία στο σημείο που απέκλεισε τη σκηνή. Έχουν ήδη παραληφθεί κάποια δικτύρια για επιστημονικές εξετάσεις. Στο σημείο κλήθηκε και ο πυροδεχουργός της αστυνομίας, όπου διαπίστωσε ότι πρόκειται για κρυφτική ύλη αντικείμενο, είχε τοποθετηθεί αντικείμενο το οποίο περιέχει κρυφτική ύλη χαμηλής ισχύως. Mm-hmm. Από την έκρηξη φαίνεται να έχουν προκληθεί ζημιές στην είσοδο της μπουτίκ. Είμαστε στο στάδιο της ερεύνησης, κυρία Αθωρίδου. Mm-hmm. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσουμε κάποια κλειστά κυκλώματα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε έστω και μια μαρτυρία, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ενώ έχουμε και τα μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ του Άρη και του Απόλλωνα, κύριε Ανδρέου, ενδεχομένως να σχετίζεται η επίθεση αυτή με τον αγώνα? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, εφόσον είμαστε ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης. Σίγουρα λαμβάνεται και αυτό υπόψη, όπως και άλλοι παράμετροι οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της διερεύνησης. Mm-hmm. Όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό αγώνα, εμείς έχουμε δώσει κατευθυντήρες γραμμές, κάποιες οδηγίες, συμβουλές προς τον κόσμο από που πρέπει να προσέλθει στον αγωνιστικό, στο ποδοσφαιρικό στάδιο, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε επαφή μεταξύ των οπαδών και να μην υπάρχουν οποιαδήποτε επεισόδια. Θεωρείται αγώνας υψηλού κινδύνου ο συγκεκριμένος, κύριε Ανδρέου? Ναι, θεωρείται αγώνας υψηλού κινδύνου, γι' αυτό και θα στελεχωθεί με ένα μεγάλο αριθμό μελών της αστυνομίας, καθώς και επιτηρητών, όπου, όπως γνωρίζετε, οι επιτηρητές έχουν την αρμοδιότητα να προβαίνουν στους ελέγχους τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, συγγνώμη, στις κερκίδες του σταδίου. Οπότε, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, έχει γίνει μια σύσκεψη ήδη στην αστυνομία με τα μέλη τα οποία θα αστυνομεύσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά, κύριε Φλούρη. Αυξημένη λοιπόν η παρουσία της αστυνομίας σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, χωρίς τελειωμό είναι τα επεισόδια στο Πουρνάρα, κύριε Ανδρέου. Πώς τα αντιμετωπίζει η αστυνομία? Έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα. Ήδη τελευταίο επεισόδιο που είχαμε ήταν πριν προχθές, όπου ανήλικοι έφτασαν στην συμπλοκή μεταξύ τους. Mm-hmm.
Η αστυνομία καθηγόντως προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες όταν διαπράττουν τέτοια θέματα, γίνονται έρευνες και εκεί και όπου εντοπίζονται ποινικά αδικήματα για οποιοδήποτε πρόσωπο, οδηγούνται ενώπιον δικαστήριο. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπαμε, μας απασχολεί έντονα και συνεργαζόμαστε με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα εσωτερικά του κέντρου φιλοξενίας για να σταματήσουν ή να μειωθούν ή τουλάχιστον να μην παρατηρούνται πλέον τέτοια φαινόμενα επιθέσεων μεταξύ των διαμενόντων στον χώρο εκεί. Ναι, ξέρετε, είναι κάτι που με ρωτάει πάρα πολύ συχνά ο κόσμος. Μας είπατε ότι όταν εντοπιστούν οι δράστες ή αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια, οδηγούνται ενώπιον του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, τι γίνεται, κύριε Ανδρέου, και όταν μάλιστα πρόκειται και για ανήλικους. Επιστρέφουν πίσω στη δομή, επιστρέφουν πίσω στον Πουρνάρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον ανήλικο, υπάρχει μια άλλη νομοθεσία που πρέπει να ακολουθούμε. Ενδεχομένως να μην γίνονται κάποιες συλλήψεις και να ακολουθούμε την διαδικασία που πρέπει. Όσον αφορά όμως τα ανήλικα πρόσωπα, σίγουρα γίνεται όπως γίνεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί που εντοπίζονται ποινικά δικήματα, όπως είπα, οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του δικαστηρίου κατά πόσο θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή θα αφαιθούν ελεύθεροι όπως και οι υπόλοιποι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αν καταδικαστούν, τότε εξαρτάται από την ποινή. Αν πρόκειται για πρόστιμο, σίγουρα δεν θα μείνει κάποιο μέσα υποκράτηση. Αν όμως αποφασιστεί η ποινή φυλάκιση, θα παραμείνουν υποκράτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι τα ίδια άτομα που προκαλούν τα επεισόδια επανειλημμένα, κύριε Ανδρέου. Είχατε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις όπου είχαν τα ίδια πρόσωπα που προέβαιναν σε κάποιες τέτοιες επιθέσεις. Πέραν από αυτόν όμως εντός του χώρου εκεί, είχαμε εντοπίσει κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία προέβαιναν σε κάποιες άλλες ενέργειες εξωτερικά είτε στο παρακείμενο χωριό. Κάποιες μικροϋποθέσεις που αφορούν παράνομες εισόδους σε κατοικίες ή σε περιουσίες, όπου επίσης είχαμε εντοπίσει κάποια πρόσωπα και επίσης οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου. Γιατί αυτά θεωρώ ότι δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στην άλλη, έτσι, την φρικιαστική αυτή υπόθεση με τα γατάκια τα οποία κακοποιήθηκαν βάρβαρα, άγρια, σε σχολείο της Λευκοσίας. Εντοπίστηκαν οι ανήλικοι που προέβησαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Ναι, από τη μαρτυρία την οποία έχουμε εξασφαλίσει μέχρι αυτή τη στιγμή, πράγματι χθες έχουν κληθεί δύο ανήλικα πρόσωπα, τα οποία έχουν ανακριθεί σχετικά με την υπόθεση αυτή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή πρόκειται για ανήλικα πρόσωπα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο διερευνούμε με κάθε σοβαρότητα και εμπιστευτικότητα. Όπως έχω πει, έχουν ήδη ανακριθεί κάποια πρόσωπα. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί, τους οποίους αυτή τη στιγμή διερευνούμε. Έχουμε στα χέρια μας και κάποιες άλλες πληροφορίες, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε. Όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε για το τι προκύπτει ακριβώς και εναντίον του προσώπου ενδεχομένως προκύπτουν κάποια αδικήματα. Ναι, οι ανήλικοι τους οποίους έχετε ανακρίνει είναι παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, κύριε Ανδρέου. Ναι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε τα πρόσωπα τα οποία μπλέκονται. Μα δεν τα φωτογραφίζουμε, αν φοιτούν ή όχι στο σχολείο αυτό, γιατί ακούστηκαν ότι μπορεί να ήταν και εξωσχολικοί που το έκαναν. Δεν θα ήθελα να απαντήσω, κύριε Αυτολίδη, να μου επιτρέψετε με όλο τον σεβασμό, αλλά θεωρούμε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για τα λίγα πρόσωπα ενδεχομένω να φωτογραφίζουν τα πρόσωπα αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι πρόσωπα πάνω των 14 ετών, τα οποία έχουν ποινική ευθύνη. Αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε μαρτυρία εναντίον του, σίγουρα θα γίνουν όλε οι διαδικασίε για να δούμε πώ προχωρούν. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρώσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες επέβαλε η Gazprom. Μετά από αυτή την εξέλιξη, σταματάει η έμεση τροφοδότηση της Πολωνίας μέσω Γερμανίας. Η Μόσχα επέβαλε κυρώσεις στην εταιρεία που διαχειρίζεται το πολωνικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου για ΜΑΛ και στην πρώην μονάδα της Gazprom στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι η Πολωνία δεν θα μπορεί πλέον να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο από τη Γερμανία, όπως συνέβαινε μετά τη διακοπή άμεσης παροχής αερίου από τη Ρωσία στην Πολωνία. Η Πολωνία μπορεί να επιβιώσει και χωρίς το φυσικό αέριο από τον αγωγό Γιαμάλ, απάντησε Υπουργός Κλίματος της χώρας. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Οικονομίας ζήτησε από τους καταναλωτές να μειώσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και διαβεβαίωσε ότι αν δύο πλωτοί σταθμοί LNG που έχει μισθώσει η κυβέρνηση συνδεθούν με το δίκτυο, η χώρα δεν θα χρειάζεται τη ρωσική ενέργεια. Στην Αυστρία, ο καγκελάριος Νεχάμερ προειδοποίησε την Gazprom ότι αν δεν γεμίσει τις αποθήκες της με φυσικό αέριο, η χρήση τους θα παραχωρηθεί σε άλλες εταιρείες.
Μεγάλη κινητοποίηση παρατηρείται τις τελευταίες ώρες για τη σωτηρία των τελευταίων Ουκρανών μαχητών στο Αζοφστάλ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνση των στρατιωτών στο τελευταίο προπύργιο των Ουκρανών στη Μαριούπολη. Την ίδια ώρα, νέα ρωσική επίθεση είναι σε εξέλιξη στον Ντονμπάζ. Βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται οι σκληρές μάχες που είναι σε εξέλιξη στο εργοστάσιο Χαλιβουργίας Αζοφστάλ έδωσαν στη δημοσιότητα οι τελευταίοι υπερασπιστές μαχητές της Μαριούπολης. Οι περισσότεροι άμαχοι έχουν φύγει, εντός του εργοστασίου όμως παραμένει άγνωστος αριθμός μαχητών. Πολλοί εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Οι προμήθειες σε τρόφιμα και φάρμακα έχουν τελειώσει. Οι Ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τη διάσωση των συγκεκριμένων μαχητών, την ώρα που οι οικογένειές τους ζητούν άμεση λύση προκειμένου να βγουν ζωντανοί οι αγαπημένοι τους. Αυτό που συμβαίνει στο Αζοφστάλ τώρα δεν είναι πόλεμος, είναι σφαγή. Πρόκειται για παραβίαση όλων των συμβάσεων. Πρόκειται για δολοφονία ανθρώπων που είναι περικυκλωμένοι. Αυτό δεν λέγεται πόλεμος. Υπολογίζεται ότι 1.000 Ουκρανοί στρατιωτικοί, από τους οποίους περίπου η μισή είναι τραυματίες, βρίσκονται ακόμη στις εγκαταστάσεις στο Αζοφστάλ. Ρωσικές πηγές κάνουν λόγο για 2.500 Ουκρανούς μαχητές και ξένους μισθοφόρους. Ο βομβαρδισμός της πόλης Μπαχμούτ συνεχίζεται, ενώ πολλές πόλεις στα περίχωρα έχουν ήδη περάσει στον έλεγχο της Ρωσίας. Η κατάσταση παραμένει ζωφερή για χιλιάδες παιδιά. Παρά τους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς, οι Ουκρανοί συνεχίζουν τα μαθήματα σε κάποιες περιοχές, ακόμη και σε μισοκατεστραμμένες υποδομές. Ειδικοί εκτιμούν πως παρά τις δυσκολίες, ακόμη και τα μαθήματα μέσω διαδικτύου συμβάλλουν στην ψυχολογική στήριξη των παιδιών. Έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη δολοφονία μάχων σε χωριό κοντά στο Χάρκοβο. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Κίεβο, Τσερνιχίβ, Χάρκοβο και Σούμι. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ, με ευρεία πλειοψηφία ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας για σοβαρές παραβιάσεις που φέρονται να έχουν διαπράξει τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Με 33 ψήφους υπέρ, 2 κατά αυτές της Κίνας και της Ερυθρέας και 12 αποχές, στήριξαν το αίτημα που είχε υποβάλει η Ουκρανία από τις 4 Μαρτίου. Σε ανακοίνωσή του, ο Ρώσος πρέσβης αποκήρυξε τη δαιμονοποίηση της Ρωσίας από το σύνολο της Δύσης και αρνήθηκε να παραστήσει την ψηφοφορία που παρουσιάστηκαν και στοιχεία των καταγγελιών. Το εύρος των παράνομων δολοφονιών συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών εκτελέσεων σε περιοχές βόρεια του Κιέβου είναι σοκαριστικό. Ενώ έχουμε πληροφορίες για 300 τέτοιες δολοφονίες, ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται καθώς εμφανίζονται νέα στοιχεία. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα και πάμε στον κύριο Άντι Λοΐζου, συνταγματάρχη Εναποστρατεία. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Λοΐζου. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Απειλή τη θεωρεί η Ρωσία και θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι η εκτίμησή σας, τι μπορεί να φέρουν οι εξελίξεις. Η πυρηνική απειλή παραμένει στο τραπέζι και βεβαίως έχουμε και την ένταξη της Σουηδίας με fast track διαδικασίες, το ακούσαμε και αυτό. Και όπως λένε οι πληροφορίες, οι δύο χώρες μέχρι τον Δεκέμβριο θα είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η κανονική διαδικασία γνωρίζεται πόσο χρόνο χρειάζεται και υπό ποιες προϋποθέσεις μια χώρα μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Σε λεπτομέρειες όχι. Mm-hmm. Το θέμα να κάνει αίτηση η χώρα και να γίνει αποδεχτή από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί υπάρχει η βέτο. Mm-hmm. Όμως να ξεκινήσουμε με το θέμα της Φιλανδίας. Η Φιλανδία έχει μια μακρά ιστορία συγκρούσεων με την Σοβιετική Ένωση παλιά, μετά με τη Ρωσία, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, Ρωσία. Τελευταία φορά που είχαν φτάσει σε κρίσιμη κατάσταση ήταν το Μάιο του 2015, πριν 7 χρόνια. Mm-hmm. Αρχές Μαΐου υπήρξε μια κρίση, μάλιστα η Φιλανδία ήταν έτοιμη να επιστρατεύσει σε πρώτο χρόνο 100.000 εφέδρους και μετά 900.000. Είχαν σταλεί μάλιστα επιστολές μέχρι και σε Φιλανδούς που διέμεναν στο εξωτερικό. Η Φιλανδία είναι μια χώρα η οποία στο τέλη του περασμένου αιώνα είχε πολλά ρωσικά οπλικά συστήματα στο προστάσιο της, σιγά σιγά τα άλλαζε.
Εσχάτως μπήκε και στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35 και έχει παραγγείλει F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή βλέπουμε μια χώρα η οποία ανάλογα με το μέγεθος της απειλής και ανάλογα με τις προκλήσεις τις οποίες δέχεται, διαμορφώνει τη στρατηγική της. Είναι μια χώρα σοβαρή. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο στρατός της βασίζεται κατά ένα μέρος στην εφεδρεία. Το θέμα το ένα με τη Φιλανδία είναι αυτό. Με τη Σουηδία, η Σουηδία είναι λίγο πιο μακριά, είναι χώρα με δική της πολεμική βιομηχανία. Παλιά φτιάχνει και άρματα, φτιάχνει αεροσκάφη μαχητικά. Είχε δικό της σχεδόν εξ ολοκλήρου το οπλοστάσιο της πλην κάποιων οπλικών συστημάτων. Και απλά είχαν τηρήσει μια ουδετερότητα, γιατί όπως ξέρετε οι χώρες της Βαλτικής έχουν κάποιες, να μου επιτραπεί ο όρος, ιδιορυθμίες. Ναι. Αυτές οι δύο, διότι η Δανία μαζί με την Ισλανδία και την χώρες της Βαλτικής, οι σκανδιναβικές χώρες και η Νορβηγία είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα η μεγάλη απειλή στην ουσία είναι η Φιλανδία για την Ρωσία, έτσι, η απειλή που έχουν χαρτιστεί. Όχι απειλή, η Ρωσία είναι για τη Φιλανδία. Ναι, τότε γιατί φοβάται η Ρωσία την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ? Είναι τα χερσαία σύνορα, έτσι, που έχουν. Απλά το ΝΑΤΟ θα έχει πλέον σύνορα με τη Ρωσία. Mm-hmm. Διότι η Φιλανδία τώρα έχει σύνορα με τη Ρωσία, μάλιστα τα σύνορα τους είναι κάπου 1400, τόσα, 1500 χιλιόμετρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τώρα η Ρωσία θα έχει το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ θα μπορεί να εγκαταστήσει όπλα στη Φιλανδία. Γι' αυτό φυλάει τα ρούχα της η Ρωσία. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι το θέμα Σουηδίας-Φιλανδίας είναι απότοκο της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Δηλαδή πολλές χώρες που παλιά ετηρούσαν μια ουδετερότητα ή μια επαφή με τη Ρωσία διαφορετική, τώρα άρχισαν να φοβούνται. Ο πόλεμος είναι έξω από την αυλή τους. Ναι. Και λογικό είναι να λαμβάνουν σαν ανεξάρτητα κράτη όλα τα δυνατά μέτρα που μπορούν προκειμένου να διασφαλίσουν τον λαό και τη χώρα τους. Οι επιλογές του Πούτιν σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, ποιες είναι, κύριε Λοΐζου? Κοιτάξτε, του Πούτιν, κακά τα ψέματα, δεν του βγήκαν τα πράγματα όπως τα περίμενε. Βρήκε μια στεναρή αντίσταση, βρήκε μια Ουκρανία την οποία συνεχώς ενισχύουν οι Δυτικοί και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πιστεύω, και ο ίδιος θα το θέλει, διότι όπως ξαναείπαμε, υπάρχουν αντιδράσεις στη χώρα του, υπάρχουν στο εσωτερικό, άσχετο πως δεν βγαίνουν προς τα έξω. Ίσως να προσπαθεί να βρει μια λύση που να μην τον αφήνει εκτεθειμένο στα μάτια του λαού του και στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή να χάσει τη θέση της υπερδύναμης κλπ. Μια λύση μέσω της διπλωματίας, κύριε Λοΐζου? Σίγουρα μέσω της διπλωματίας, διότι εξ όσων φαίνεται οι δυτικοί που ενισχύουν τον Ζελένσκι και ο Ζελένσκι από την πλευρά του δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν τον πόλεμο. Μάλιστα ο Ζελένσκι χτες έκανε και κάτι δηλώσεις ότι θα απελευθερώσει όλες τις πόλεις που έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους. Ναι. Που αυτό το πράγμα, για να το λέει, μάλλον έχει πάρει τέτοιες υποσχέσεις από Αμερικανούς, Βρετανούς γενικά, ανατοϊκούς, που του δίνουν το δικαίωμα να λέει αυτά που λέει. Άρα το ΝΑΤΟ επιθυμεί να συνεχίσει ο πολεμός? Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι έχουν την εντύπωση ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, ξέρουν ότι η Ρωσία χάνει την αξιοπιστία της, χάνει τη θέση της στο διεθνές προσκήνιο και υφίσταται ζημιές. Από την άλλη, οι αμερικανικές εταιρείες, που οι περισσότερες που τροφοδοτούν όπλα στην Ουκρανία, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών είναι αμερικανικές, τρίβουν τα χέρια τους, διότι τα όπλα δεν τα δίνουν δωρεάν, τα πουλούν και αυξάνεται το κέρδος. Ναι. Και μιας και αναφερθήκατε στο εμπόριο των όπλων, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η άρση εμπάρκου όπλων από τις ΗΠΑ για την Κύπρο, παράλληλα με το εμπάρκο που έχει επιβάλει στη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξαγωγή όπλων. Το εμπάρκο αυτό είχε επιβληθεί το 2014, ωστόσο, κύριε Λοΐζου, 10 χώρες συνέχισαν να πωλούν όπλα στη Ρωσία, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Ναι, κοιτάξτε,
αν θυμάστε, είχαμε πει πριν κάποιες εκπομπές ότι η επιδίωξη του Πούτιν θα είναι να διχάσει τους Ευρωπαίους. Και τροποντινά το πέτυχε, διότι φάνηκε και από το προχθεσινό Συμβούλιο Αρχηγών, που ο καθένας πλέον άρχισε να κοιτά τα δικά του συμφέροντα και να μην υπάρχει μια ομογνωμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά την άρση του εμπάρκου των Ηνωμένων Πολιτειών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εννοείται για την Κύπρο. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ πολύπλοκο. Η Κύπρος είναι μια χώρα που έχει οπλοστάσιο ρωσικό, γαλλικό, βραζιλιάνικο και κάποια γερμανικά και από άλλες χώρες. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η Αμερική αρχικά όταν ήρε το εμπάρκο, το ήρε για κάτι πιστολοθήκες, όπως είχαν προσθέσει μια φράση εκεί στο νόμο, non-lethal weapons, όχι φωνικά όπλα. Δηλαδή θα μας δίναν καμιά πιστολοθήκη, κανένα άρβυλο, καμιά στολή, κανένα κράνος κλπ. Η Κύπρος τώρα δεν μπορεί να προμηθευτεί εν μια ανοιχτή οπλικά συστήματα χωρίς να έχει εκπαιδεύσει πρώτα το προσωπικό της, διότι τα οπλικά συστήματα, όσο απλά και αν λέμε ότι είναι, είναι πολύπλοκα. Χρειάζονται εκπαίδευση, χρειάζονται συνδυασμένες ασκήσεις. Εμπίπτει στο συνδυασμό αυτών των ασκήσεων όλη η γκάμα των οπλικών, των όπλων, δηλαδή του πυροβολικού, των τεθωρακισμένων, του πεζικού, του μηχανικού, όλα αυτά πρέπει, των διαβιβασιών, όλα αυτά πρέπει να συνδυάζονται και να κάνουν συνδυασμένες ασκήσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί ένας στρατός προκειμένου να αλλάξει τα οπλικά του συστήματα. Mm-hmm. Από την άλλη, με το εμπάρκο της Ρωσίας, ναι, η Κύπρος έχει ρωσικό οπλισμό και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός ο οπλισμός θα έχει τις ανάγκες του. Mm-hmm. Διότι με τις ασκήσεις που γίνονται, όσες γίνονται και ό,τι γίνεται με τη σύγκριση, υπάρχει ανάγκη σε ανταλλακτικά, σε τεχνογνωσία. Οπότε εδώ ενδεχομένως, δεν ξέρω, να υπάρχει πρόβλημα και εκτιμώ ότι το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΦ να έχουν πάρει τα ανάλογα μέτρα για να δουν τι θα γίνει. Από την άλλη είχαμε μια περίπτωση που μας ζητήθηκε να δώσουμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Δεν μπορείς να δώσεις τα οπλικά σου συστήματα αν δεν έχεις πάρει άλλα και αν δεν έχεις εκπαιδεύσει το προσωπικό σου. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Πολύ πολύπλοκο και μην ξεχνάμε ένα τελευταίο να συμπληρώσω ότι σε μια αγορά οπλικών συστημάτων υπάρχει ένα πιστοποιητικό που λέγεται πιστοποιητικό τελικού χρήστη. Ναι. Δηλαδή ο κάτοχος του οπλικού συστήματος δεν μπορεί να το πουλήσει, είναι ο τελικός χρήστης εκείνη τη στιγμή και για να το πουλήσει πρέπει να πάρει την άδεια του κατασκευαστή και προμηθευτή του. Δηλαδή εάν μιλήσουμε με βάση τα συμφωνηθέντα, η Κύπρος πρέπει να πάρει την άδεια της Ρωσίας για να δώσει τα οπλικά της συστήματα. Που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Σε άλλη περίπτωση θα δημιουργηθούν προβλήματα. Mm-hmm. Και εάν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι θέλουν να είναι σωστοί και να αρχίζουν να εφοδιάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να δώσουν δείγματα γραφής, να είναι συνεπείς και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό, να το εκπαιδεύσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι εκπαίδευση. Οι εκπαιδεύσεις αυτές, ναι, οι εκπαιδεύσεις αυτές, κύριε Λοΐζου, γίνονται στο εξωτερικό, στη χώρα που προέρχεται ο οπλισμός που πρόκειται να αγοράσει ένα κράτος. Άλλες στη χώρα κατασκευής, ναι, ειδικά του τεχνικού προσωπικού για τα υψηλά κλίμακια, για το τρίτο κλιμάκιο ή το τέταρτο γίνεται στη χώρα κατασκευής, όπου υπάρχουν όλα τα μηχανήματα. Ο χειρισμός, ο τεχνικός του οπλικού συστήματος, αλλά ο τεχνικός σκοπεύσει κάποια άλλα πράγματα, μπορεί να γίνουν στη χώρα, αλλά ο τακτικός, λογικό και φρόνιμο είναι να γίνει στην Κύπρο, στα εδάφη τα δικά μας που θα πολεμήσουμε και είναι ανάλογα και ενδεχομένως η χώρα που τα κατασκευάζει τα οπλικά συστήματα αυτά να μην έχει ανάλογα εδάφη. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι πολύπλοκο θέμα και δεν είναι τόσο απλό όσο πολλές φορές παρουσιάζει. Το έχουμε καταλάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοΐζο. Παρακαλώ, να είστε καλά. Και εσείς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Καθώς η γυναίκα βρίσκεται στην εντατική μετά από δάγκωμα οχιάς στη Λεμεσό, μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας κατέληξε η γυναίκα στη Κλεμεσό μετά από δάγκωμα φιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από δηλητηριώδες φίδι την ώρα που βρίσκονταν σε χωράφι και μάζευε καπάρι.
Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου της χορηγήθηκε αδειοφυγός ορός και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παρακολουθείται από τους ιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ως σοβαρή, Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη, για την ενημέρωση. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον πρόεδρο των Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Κύριε Δινησίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είχατε χθες μια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα τετράμινα. Τι έγινε, κύριε Διονυσίου, καταλήξατε κάπου, πήρατε κάποιες αποφάσεις? Εντάξει, η συνεδρία, ένα από τα θέματα που ασχοληθήκαμε εψές, ήταν το θεσμός για αξιολόγηση του μαθητή. Δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση περί αυτού, θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Απλά να πούμε ότι επικεντρωνόμαστε σε ένα πακέτο με σημεία τα οποία προτιθόμαστε να εισηγηθούμε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και στο Υπουργείο όσον αφορά την βελτίωση του θεσμού της αξιολόγησης του μαθητή. Από τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει τόσο εμείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά μας, κάτι που τρέχουσα σχολική χρονιά. Αναμφίβολα, Στέφανε, να πούμε ότι υιοθετούμε, θα κρατήσουμε κάποια στοιχεία από την υφιστάμενη νομοθεσία των τετραμήνων, αλλά σίγουρα θα εισηγηθούμε και σημεία τα οποία θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στην αύξηση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου και κυρίως αναφέρουμε ότι θα ζητήσουμε την κατάργηση της ενδιάμεσης εξέτασης των τετραμήνων, είτε αυτή γίνεται τον Δεκέμβρη, ή χειρότερα γίνεται τον Δεκέμβρη. Έχουμε προσέξει, νομίζουν όλοι μας, ότι αυξήθηκε η παραπαιδεία, έχει αυξηθεί το άγχος, έχει αυξηθεί η πίεση στους εκπαιδευτικούς. Έχουμε χάσει το νόημα της νομοθεσίας της εφαρμογής των τετραμήνων. Έπαψε να ήταν διαμορφωτικού χαρακτήρα, έγινε συγκριτικού, κάτι που θεωρούμε ότι σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει δηλαδή αυτό που λέτε που εισηγήσετε, κύριε Διονυσίου, είναι να μην γίνονται οι εξετάσεις των τετραμήνων τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Ακριβώς. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση όμως των παιδιών με τα διαγωνίσματα? Θα γίνεται, εισηγούμαστε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι καλό να ζητούμε κάτι, αλλά παράλληλα πρέπει και να ζητούμε να εισηγούμαστε και το αντίστοιχο. Εμείς θεωρούμε και θα εισηγηθούμε ότι θα μπορεί να πραγματοποιείται μια γραφή αξιολόγηση πριν τα Χριστούγεννα. Πάμε να το φτάρει ως ένα κοινό διαγώνισμα τοπικά στο σχολείο, διαμορφωτικού χαρακτήρα, για να μπορεί ο καθηγητής να έχει εργαλείο να εντοπίσει τις αδυναμίες του μαθητή του, αλλά και να γνωρίζει και ο γονιός τις αδυναμίες του δικού του παιδιού πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και να κρατήσουμε την τελική εξέταση, την κεντρική εξέταση που προβλέπει και τώρα η νομοθεσία για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Άρα στην ουσία εισηγήσετε την κατάργηση, έτσι, του θεσμού των τετραμήνων, να γίνεται μόνο μία τελική. Κατάργηση, Στέφανη μου, κατάργηση του θεσμού των τετραμήνων είναι ότι θέλουμε να καταργήσουμε την προφορική αξιολόγηση του 60% και την γραφή αξιολόγηση του 40%. Όχι, εμείς δεν το ζητούμε αυτό. Εμείς ζητούμε να βελτιωθεί το 40% της γραφής αξιολόγησης. Τα υπόλοιπα θα τα υιοθετήσουμε, όπως είναι αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία. Να αυξηθεί δηλαδή το 40%? Όχι, θα ζητήσουμε, παρόλο που ακόμα δεν είναι αποφασίστηση νομοσπονδίας, θα ζητήσουμε την αλλαγή του ποσοστού του 60% με το 40% να γίνει 70% η προφορική αξιολόγηση και 30% η γραφή αξιολόγηση, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα των τρόπων στον εκπαιδευτικό να δουλέψει με τον κάθε μαθητή του ξεχωριστά με το 70% της προφορικής αξιολόγησης για να μπορέσουν πλέον να αποκτήσουν τα παιδιά κριτική σκέψη, σύνθεση και να αναδείξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους μέσα στο σχολείο με διάφορες δράσεις και να σταματήσουν τα πολλαπλά διαγωνίσματα. Ναι. Άρα τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρετε την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Διονυσίου? Ζήτησαν τα μέλη μας οι επαρχίες πίστοση χρόνου για να το συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη τους. Έχει δοθεί μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τα μέτρα που θα εισηγηθούν. Εχθές συζητήσατε καθόλου και το θέμα αλλαγής ωραρίου στα σχολεία?
Εντάξει, εμείς στο θέμα του ωραρίου να πούμε ότι παρόλο που είμαστε σχετικοί στην οποιαδήποτε αλλαγή ωραρίου, ότι βασικά αυτή είναι προς τη θετική κατεύθυνση για την βελτίωση του δημόσιου σχολείου. Αυτό που έχουμε πει ψες είναι ότι θα πρέπει να διοριστούν τεχνικές επιτροπές, τις οποίες θα εξετάσουν όλες τις παραμέτρους, είτε αυτές είναι κοινωνικές είτε οικονομικές, όσον αφορά και τους εργαζόμενους γονείς. Και όταν πλέον θα έχουμε μπροστά μας μια τεκμηριωμένη εισήγηση, θα τοποθετηθούμε και δημόσια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διονυσίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Μένουμε στο θέμα και πάμε να συνδεθούμε τώρα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Στήριξης Ατόμων με ΔΕΠ, Μαρίνα Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πλησιάζουν οι εξετάσεις. Εσείς και ακόμη 4 σύνδεσμοι έχετε υποβάλει αίτημα από κοινού στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να υπάρξει μια διαφοροποίηση στο γραπτό τόσο των εξετάσεων ανατετράμινο, όσο και σε αυτό των Πανκύπριων. Έχετε πάρει απάντηση από το Υπουργείο? Δυστυχώς, από τις 29 του Δεκέμβρη του 2021 είχαμε στείλει την επιστολή, δηλαδή πριν από τις εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου. Ναι. Και δεν είχαμε πάρει καμία απάντηση. Το θέμα επίσης είχε συζητηθεί στις 8 του Σεπτέμβρη του 2021 στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου επίσης είχαμε θέσει τις θέσεις μας. Και το Υπουργείο είχε να απαντήσει, επειδή ήταν οι ερωτήσεις πλέον των βουλευτών, είχε να απαντήσει στη θέση αυτή τον Δεκέμβρη του 2021, την οποία εμείς σας πήραμε πρόσφατα από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής τις απαντήσεις τους, ότι το περιεχόμενο των ερωτήσεων που τίθενται στα εξεταστικά δοκίμια και τις τελικές εξετάσεις βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και γι' αυτό δεν μπορεί να διαφέρει το γραπτό των παιδιών της ειδικής αγωγής από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης τους. Και ότι υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις, τις οποίες ακόμα και η ίδια η Επίτροπη Προστασίας Δικαιωμάτων των Παιδιών είπε ότι δεν είναι αρκετές για τα παιδιά της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και συνεχίζει η απάντηση του Υπουργού Παιδείας να λέει ότι για τον τρόπο που μπορεί να διαμορφωθεί ένα εξεταστικό δοκίμιο, υπάρχουν οι εγκυκλοί που έχουν βγει από το γραφείο της ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση στο ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν τα γραφτά και να είναι διαφοροποιημένα, γιατί ακριβώς σε εκείνες τις εγκυκλίους γράφει ξεκάθαρα ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι με διαφορετική μορφή για τα παιδιά της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ναι. Δηλαδή, ενώ από τη μια βγαίνουν εγκυκλοί οι οποίοι λένε ότι τα διαγωνίσματα και τα εξαστικά δοκίμια πρέπει να είναι προσαρμοσμένα με κάποιον τρόπο, αυτό να αναιρείται για τις τελικές εξετάσεις, για τις τετράμινα και για τις πανκύπριες εξετάσεις. Ναι. Πόσοι μαθητές φοιτούν στην ειδική εκπαίδευση και θα παρακαθίσουν τώρα στις τελικές εξετάσεις και των τετραμήνων αλλά και στις πανκύπριες? Έχετε αριθμό, κύριε Γεωργίου? Δεν έχουμε αυτόν τον αριθμό. Αυτό που ξέρουμε από το Υπουργείο Παιδείας και το είχε δώσει επίσης στην Επιτροπή Παιδείας είναι ότι για τα παιδιά μετά είναι το 7% το παιδιό της μέσης εκπαίδευσης. Το 7%? Και όλες οι άλλες. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε και οι άλλες αναπηρίες όταν τα προσθέσουμε. Μιλούμε για έναν σοβαρό αριθμό. Το θέμα δεν είναι το πόσα παιδιά είναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά θυματοποιούνται. Γιατί ενώ διαβάζουν, πάνε σε ένα γραπτό το οποίο δεν είναι προσβάσιμο για αυτά. Οι αγώνες τους που κάνουν έρχονται στο τέλος και χάνονται, ματαιώνονται αυτά τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να μην θέλουν να συνεχίσουν. Άρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γραπτά αυτά. Δηλαδή να γράψουν, να πάρουν έναν καλό βαθμό. Αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η μη διαφοροποίηση των δοκιμίων. Ακριβώς. Είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι βαθμοί. Όταν ένα παιδί όμως προσπαθεί, και πρέπει να σας πω ότι ένα παιδί της ειδικής εκπαίδευσης προσπαθεί πάρα πολλές ώρες, πολύ περισσότερες από έναν άλλο παιδί, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Άρα το να του δίνεις πρόσβαση στο γραπτό βασισμένο πάνω στις επιστημονικά αξιολογημένες του ανάγκες, αυτό δεν είναι προνόμιο. Αν δεν το κάνεις όμως, είναι διάκριση. Ναι, ναι, το αντιλαμβανόμαστε και αυτό. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση ατομικά για τον κάθε μαθητή, κυρία Γεωργίου, αξιολογώντας την κάθε περίπτωση. Αυτό που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται, έχει από το 18 που φανάζουμε, θα μπορούσε να γίνει για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, αφού οι ανάγκες του κάθε μαθητή αξιολογούνται από την Επαρχιακή Επιτροπή. Υπάρχει φάκελος για το κάθε παιδί,
το Υπουργείο γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί και 4 χρόνια που συζητούμε γιατί αυτό προέκυψε με τις εξετάσεις τετραμήνων, όταν το γραπτό άρχισε πλέον να έρχεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και να απευθύνεται σε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και όχι στα όλα τα παιδιά. Οπότε τότε είδαμε ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη. Και είπαμε, ας είναι στην αρχή να ξεκινήσουμε να ομαδοποιούν. Εντάξει, είναι μια ουτοπία να γίνει για το κάθε παιδί ξεχωριστά για τις επιστημονικές του ανάγκες. Το αντιλαμβανόμαστε. Θα μπορούσαν όμως να γίνουν easy to read γραφτά. Θα μπορούσε να γίνει η προσαρμογή των ερωτήσεων στη μορφή, όπως λέγουν και οι εγκυκλοί τους. Δηλαδή, δεν ζητούμε να είναι αλλήλοι. Η ύλη των εξετάσεων είναι ακριβώς η ίδια. Η μορφή των ερωτήσεων είναι διαφορετικά. No. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να απαντήσει σε ανοιχτού τύπου ερώτηση, γιατί έχει θέμα και δεν μπορεί να θυμάται. Γιατί να επιμένουμε να του βάζουμε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου, που δεν μπορεί να θυμάται. Μπορεί με αντιστοίχηση, μπορεί με σωστό λάθος, μπορεί με συμπληρώσει κενό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι οι οποίοι μπορεί να αποδώσει αυτά που έμαθε. Τώρα, στην περίπτωση που δεν εισακουστείτε, έτσι, ακούσαμε προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Διονυσίου, τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο μάλλον, των οργανωμένων γονέων μέσης εκπαίδευσης, που λέει ότι μία από τις εισηγήσεις τους είναι ο θεσμός των τετραμήνων να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί κάπως, δηλαδή τα πρώτα τετράμινο να μην έχουμε τις γραπτές εξετάσεις με τη μορφή που την έχουμε σήμερα, αλλά να διαφοροποιηθεί με ένα 70% η προφορική συμμετοχή του μαθητή και 30% με μια γραπτή εξέταση, έτσι, και να γίνεται η τελική εξέταση για τα τετράμινα στο τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την εισηγήση, την προσέγγιση. Και πάλι, αυτή η εξετάση που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένο το εξεταστικό δοκίμιο για τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Και για τις πανκύπριες και για τις τελικές εξετάσεις και αν θα είναι εξετάσεις τετραμήνων ή τελικές. Ας μην ξεχνούμε ότι οι εξετάσεις τετραμήνων από το χρόνο θα μπουν και στο γυμνάσιο. Οπότε, ενώ τώρα το κάθε σχολείο, τουλάχιστον για την πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, έχουν τις δικές τους εξετάσεις. Οπότε, οι καθηγητές εκεί διαμορφώνουν τα δοκίμια τους ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Αυτά θα έρχονται πάλι κεντρικά. Τα προβλήματα του χρόνου θα είναι ακόμη περισσότερα. Ναι. Το θέμα δεν είναι αν θα ονομάζεται τετράμινα εξετάσεις, αν θα είναι πανκύπριες, αν θα είναι τελικές. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση ώστε να είναι προσβάσιμο το εξεταστικό δοκίμιο για τα παιδιά μας. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Το παρακολουθούμε μαζί σας το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεωργίου. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας για τη νέα τραγωδία στην Εθνική Φρουρά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πικερή. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της ατυχής 27χρονης και βεβαίως στην οικογένεια της Εθνικής Φρουράς. Ευχαριστούμε, κυρία Φρουρίδου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, ξεκίνησε η έρευνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το τραγικό συμβάν που διέταξε ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος μάλιστα σήμερα βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας. Σωστό. Πήγαν το πρωί, πριν έρθουν κάνει γραφείο το πρωί εδώ πέρα, πήγαν από το στρατόπεδο, όπου διαπιστώθηκε, μάλλον ενημερώθηκαν αρχικά από τον ερευνώντα αξιωματικό για το συμβάν. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση από αυτά που είχαμε ανακοινώσει χθες, καθότι η ώρα και η ενημέρωση που είχαν είναι ότι έγινε ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της μηχανοδιοίκησης και αφού είχαν λάβει οδηγίες για ανεφοδιασμού του οχήματος. Κάτι άλλο όμως δεν μπορούμε να πούμε, γιατί πρέπει να διερευνηθεί εις βάση. Κύριε Πιερή, είναι μαζί μας ο κύριος Πιερής ή έχουμε... Λοιπόν, φαίνεται τον καλούν και έχουμε αυτό το πρόβλημα με την σύνδεση. Θα μείνουμε εδώ σε αυτό το θέμα, γιατί την ίδια ώρα που έχουμε σε εξέλιξη την έρευνα της Εθνικής Φρουράς, υπάρχει και η έρευνα της αστυνομίας, όπως μας ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Χρήστος Ανδρέου. Λοιπόν, είναι μαζί μας. Κύριε Πικερή, μας λέγατε ότι έχουν διαφοροποιηθεί κάποια στοιχεία. Έγινε το συμβάν μετά τη λήξη της άσκησης, της εκπαίδευσης. Ναι, και έχουν οδηγίες για να ανεφοδιαστεί το όχημα με καύση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είδατε ή μάθατε, από την πρώτη στιγμή χθες ο Υπουργός Άμυνας και
ο αρχηγός ήταν στο νοσοκομείο μαζί με την οικογένεια, προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε, αλλά και να ελπίζοντας ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο για τύχη. Νάταλη, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν μαζί μας και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είχε εκφράσει την ετοιμότητά του για οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά και για μεταφορά ακόμα και στο εξωτερικό, αν χρειαζόταν, γιατί υπήρχε σε αναμονή ασθενοφόρο αεροσκάφος σε ετοιμότητα. Δυστυχώς όμως δεν άντεξε η άτυχη Νάταλη και απεβίωσε το απόγευμα χθες. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ελάχιστο φόρο τιμής προωθούμε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για δημοσία δαπάνη της κυρίας που θα γίνει αύριο. Να. Και να πούμε ξανά τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και ο Θεός να δίνει κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια για αυτό το τραγικό σύμπαν. Ναι. Τώρα, από τις μέχρι στιγμής έρευνες, τι προκύπτει, τι καινούριο στοιχείο προκύπτει, κύριε Πιέρη? Δηλαδή, πέραν αυτό που σας είπα ότι έγινε μετά την εκπαίδευση, δεν μπορώ να πω κάτι. Το θέμα που δεν μπορώ να πω κάτι είναι ότι επειδή υπήρξε τελικά ο θάνατος, η ανάκριση που θα είχαμε βοήθεια από την αστυνομία πλέον την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου αστυνομία του ΤΑΕΛ Άρνακας. Και όπως μας έφερε η αστυνομία, έχει γίνει ομάδα ανακριτών που θα εξετάσει το συμβάν. Οπότε δεν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, είτε να παρέμβουμε είτε να επηρεάσουμε, ας το πούμε, τη διαδικασία που θα κάνει η αστυνομία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι θα κάνει την ενέργεια, την όλη την ανάκριση όπως πρέπει και θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Ναι. Θα διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω στις οποίες το αυτοκίνητο ανατράπηκε και προκάλεσε αυτό το θανάσιμο τελικά τραυματισμό της. Ναι, γιατί είχαμε ρωτήσει και τον κύριο Ανδρέου προηγουμένως αν προκύπτει θέμα ταχύτητας, αν φορούσαν ζώνη επιβαίνοντας στο τζιπ. Όλα αυτά θα απαντηθούν μετά. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πολλά, έχει σημασία σε ποιο μέρος του οχήματος καθόταν η κοπέλα? Αν ήταν πίσω, αν ήταν μπροστά? Σίγουρα δεν ήταν μπροστά. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν μπροστά. Αφού μπροστά καθόταν ο οδηγός και συνοδηγός. Τώρα πίσω, γιατί κάθισε πίσω, που κάθισε πίσω, αν πήρε τα μέτρα ασφαλείας ή γιατί για μια κίνηση ανεφοδιασμού ήταν εκεί, αυτά όλα πρέπει να μας τα απαντήσει η έρευνα, να μην πούμε κάτι περισσότερο, σεβόμενη και τη μνήμη της άτυχης Νάταλης, αλλά και τη διαδικασία σου. Κάτι που αφορά στην έρευνα, το έδαφος εκεί, στο σημείο που συνέβη το μοιραίο, ήταν ομαλό, ο κύριε Πιέρη? Δεν έχω εικόνα από το έδαφος. Ο υπουργός που μίλησα μαζί του όταν επέστρεψε δεν είναι να μου αφαίρε κάτι. Ξέρω ότι όμως δεν ήταν άσφαλτο, ότι ήταν χωματόδρομος. Ναι. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ας μην προτρέχουμε, ξαναλέω, να περιμένουμε λίγο την έρευνα και μετά. Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους? Πήγαν χθες έστω και προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ο δόκιμος είχε ένα κάδεγμα κλίδα στο νόμο. Αλλά νωρίς το απόγευμα είχαν φύγει και οι δύο από το νοσοκομείο. Είχαν πάρει εξιτήριο. Δεν κρατήθηκαν καν για νοσηλεία. Ναι. Τώρα, επειδή σε λίγες μέρες κλείνει ένας χρόνος από την άλλη τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα τον αδόκητο θάνατο του 32χρονου λοχαγού Ξάνθου Κυριάκου, τι γίνεται με αυτή την έρευνα, κύριε Πιέρη, και πού βρίσκεται το πόρισμα για το μοιραίο σκηνή? Περιμένουμε τις τελικές, ας το πούμε, αποφάσεις της αστυνομίας, γιατί ολοκλήρωσε από ό,τι μας είπε η αστυνομία το φάκελο και κατά πόσο θα προκύψει οτιδήποτε ποινικό από αυτές δεν το ξέρω ακόμα και οποιαδήποτε συμπεράσματα που έχουν ήδη εξαχθεί από την Εθνική Φρουρά προς το παρόν δεν είναι δημοσιοποιήσιμα, γιατί είναι θέματα μέτρα ασφαλείας που θα αυξηθούν εκεί στην περιοχή, αλλά δεν έχω κάτι ακόμα για να πω ολοκληρωμένο για αυτό το θέμα. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πιέρη. Καλά, και εσείς. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Μητροπολίτη Δαμασού και Ορεινή Ισαΐα για τα 55 παιδάκια που έφτασαν από την Ουκρανία στην Κύπρο. Καλό μεσημέρι, πανιερώτατε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, αγαπητοί μου. Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε και να θυμηθούμε λίγο και το πρόσφατο ταξίδι σας στα σύνορα της Ουκρανίας. Πράγματι, από αυτό το ταξίδι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Είχα υποσχεθεί στα παιδιά που συνάντησα στα σύνορα με την Ουκρανία Πολωνία, ότι θα τα φέρω και Κύπρο. Και το κάνατε. Ήταν μια υπόσχεσή μου που έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω πραγματικότητα, διότι όταν υπόσχεσαι κάτι σε παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να το τηρήσει. Ναι. Είναι αξίωμα αυτό. Σίγουρα για να μπορέσει να γίνει αυτό, είχα μεγάλη βοήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, που μου έφτιαξε όλα τα έγγραφα που χρειαζόμουν. Ήταν πολύ δύσκολο για τα παιδιά, δεν είχαν όλα τα κανονικά του έγγραφα και έγιναν ειδικά έγγραφα.
Μεγάλη βοήθεια είχα από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου που μου βρήκε το ξενοδοχείο, από το Υφυπουργείο Πρόνοιας που θα μας βοηθήσει με δραστηριότητες. Ευχαριστώ την πρώτη κυρία, την κυρία Στασιάδου, που θα δει τα παιδιά σε μια-δυο μέρες να τους κάνει το δείπνο και να τους μιλήσει. Και άλλους θεσμούς που με βοηθούν. Είναι μια μεγάλη αποστολή. Είναι 15 μέρες γεμάτες με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο κατήρθησαν οι σύμβουλοι ψυχολόγοι του ΚΕΘΕΑ της Οικογενειακής Στήριξης, μαζί μου, όπου θα προσφέρουμε στα παιδιά ένα συνδυασμό ψυχαγωγίας, Λούνα Πάρκ, υδροπάρκα, παιδότοπους, να τα γεμίσουμε, θάλασσα, μπάνια, ευχάριστες στιγμές, γιατί ο σκοπός είναι, όπως με έχουν εξηγήσει, να τους προσφέρουμε ένα σοκ ευτυχίας. Να τα εμβολιάσουμε δηλαδή με έναν ορόν ευτυχίας, έτσι ώστε όταν θα επιστρέψουν πίσω στην καθημερινότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί πολλά από τα παιδάκια αυτά δεν έχουν σπίτια ήδη. Δεν ξέρουμε αν ο πατέρας τους γυρίσει από εδώ. Φαντάζεστε σε τι συνθήκες πρόκειται να επιστρέψουν. Άρα, συμφώνησαν εδώ όλοι οι ειδικοί που με βοηθούν σε αυτή την πρωτοβουλία, ότι πρέπει να τα γεμίσουμε με εμπειρίες και αναμνήσεις τόσο ευχάριστες που να λειτουργούν ως ψυχοφάρμακο όταν τα παιδιά αυτά θα συναντούν δυσκολίες. Να τους δίνουν τη δύναμη έτσι και το κουράγιο να ξεπερνούν όλα αυτά τις κακουχίες και τις δυσκολίες που θα έχουν μπροστά τους όταν επιστρέψουν πίσω, Πανιερότατε. Τώρα, επειδή βλέπουμε στα πλάνα μας, δεν είναι ασυνόδευτα αυτά τα παιδάκια. Όχι. Έχουν έρθει με τους δικούς τους και βλέπουμε ότι είναι παιδάκια έτσι από όλες τις ηλικίες και βρέφη και πιο μεγάλα παιδάκια. Είναι ένα χάρμανο οφθαλμών. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχω συνδεθεί μαζί τους και τώρα ήρθα απλώς στη Λευκοσία για 2 ώρες για κάποιες υποθέσεις και θα πάω πίσω και ήδη τα πεθυμώ. Είναι γλυκύτατα, γλυκύτατα. Σε αγκαλιάζουν, θέλουν να παίξουν, έχουν απορίες. Πρώτη φορά βγαίνουν από. Καταρχάς, πρώτη φορά μπήκα σε αεροπλάνο. Ταξίδεψα για πρώτη φορά, μάλιστα. Για πρώτη φορά. Και είναι ενθουσιασμένα. Έχει μεγάλη σημασία να νιώσουν την αγάπη μας. Και πραγματικά και είναι και αυτός ένας στόχος. Να νιώσουν την αλληλεγγύη της Κύπρου. Ναι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι και ότι δεν είναι όλα άσχημα στη ζωή. Υπάρχουν και ευτυχισμένες στιγμές. Αυτές ας τους τις προσφέρουμε εμείς σήμερα. Και θα παραμείνουν στην Κύπρο για 15 ημέρες. Για 15 ημέρες. Θα έχουμε και κάποια sessions, δηλαδή κάποιες συναντήσεις με κάποιους πιο εξειδικευμένους ψυχολόγους. Γιατί τώρα παρακολουθούμε τα παιδιά, μιλούμε με τη μητέρα, αν υπάρχει τη γιαγιά ή τον παππού. Για να δούμε το συναισθηματικό τους κόσμο, δηλαδή κάποια ερωτηματολόγια συμπεριφοράς, έτσι ώστε να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις άλλου επίπεδου σε ειδικές συναντήσεις που θα έχουμε. Άρα είναι ένας συνδυασμός ψυχαγωγίας και θεραπευτικής, έτσι ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις 15 μέρες. Ναι. Οφείλω να μας βοηθήσει και ευχαριστώ ξανά όλους τους θεσμούς, τη ΣΥΤΑ, το Δήμο Λεμεσού, το Δήμο Αγίας Νάπας, τους ιδιοκτήτες στο Λούνα Πάρκ, Αγίας Νάπας και αλλού. Το κοινοτάρχη του Φρενάρους και όλους αυτούς που ήρθαν να μας αγκαλιάσουν, ο καθένας να προσφέρει κάτι για να γίνει η παραμονή των παιδιών εδώ ευχάριστη και καρποφόρος. Πριν κλείσουμε, Πανιερότατε, πείτε μας, θα υπάρξει και δεύτερη αποστολή? Ακριβώς αυτή είναι η πρώτη πιλωτική. Εμείς ήδη έχουμε τα πρώτα 40 παιδιά είναι Κύπρο. Είναι μαζί μου, δηλαδή μένουν σε οικογένειες. Αυτή είναι η δεύτερη αποστολή. Αυτή είναι η δεύτερη. Α, τα πρώτα είχαν έρθει μαζί σας. Ναι. Μένουν. Τα πρώτα παιδιά μένουν. Τα φιλοξενώ σε σπίτια. Βρίσκω δουλειά στον πατέρα, τη μητέρα όπου υπάρχει. Και τα έχουμε σε πρόγραμμα στήριξης. Και τα φιλοξενώ εγώ. Δηλαδή είναι χρεωμένα πάνω μου αυτά τα μωρά ή με τις οικογένειες τους. Δεν είναι ασυνοδευτό αυτά. Έχετε την κηδαιμονία δηλαδή των παιδιών αυτών. Έχετε την κηδαιμονία. Πνευματικά. Σε εισαγωγικά, ναι. Φροντίσαμε να πάρουν αυτά τα αναγκαία έγγραφα, το κίτρινο έγγραφο που μπορούν να μείνουν νόημα στην Κύπρο και να έχουν κάποια θελήματα. Αλλά βλέπουμε βρήκα δασκάλους, τους αγοράσαμε τάπλετ. Ο κόσμος της περιοχής βοήθησε πολύ με τις πρώτες τους ανάγκες. Θα τα γράψουμε τώρα σε σχολεία. Έχω φέρει μία δασκάλα, απεγκλώβησα μία δασκάλα από την Μαριούπολη με πολύ δυσκολία, αλλά τα καταφέραμε. Η οποία την γνωρίζαμε από παλιά, η οποία τους κάνει μάθημα και ελληνικό. Τα μαθαίνουμε και ελληνικά τα παιδιά αυτά. Τα έχουμε σε πρόγραμμα. Βρήκαμε τις ιστοσελίδες
για τα μαθήματα τους τα καθημερινά. Mm-hmm. Πήγαμε κάποιες δουλειές τους γονείς τους ή τους συνοδούς τους και μαζί τους ζούμε καθημερινά. Είναι τα παιδάκια μου. Mm-hmm. Αλλά φέρνουμε και παιδιά όπως αυτή της Δευτέρας Αποστολής, mm-hmm. τα οποία θα τα έχουμε για πρόγραμμα 3 εβδομάδων. Θα αξιολογήσουμε το πρόγραμμα, έτσι γίνεται, διότι εγώ λειτουργώ και σαν πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Mm-hmm. Δηλαδή έχω ομάδα ψυχολόγων οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα τούτο. Και θα γίνει αξιολόγηση του προγράμματος και του τοπικού των παιδιών που μένουν μαζί μας, αλλά και αυτών που φέρνουμε, για να δούμε το επόμενο πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα, το αξιολογείς. Βλέπεις mm-hmm. τι πήγε σωστό, τι έγινε λάθος, τι μπορεί να γίνει καλύτερο, τι ακόμα πρέπει να προσθέσουμε. Mm-hmm. Έτσι αποφασίζουμε για το επόμενο. Όταν αξιολογηθεί λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για το επόμενο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανιερώτατε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας. Yes. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 24 θάνατοι και 2.422 κρούσματα ανακοίνωσε για την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας. Τα στοιχεία όλα έχει συγκεντρώσει η Χριστίνα Μάρκου. Πάμε κοντά της. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. 24 θανάτους ανάμεσά τους και ένα 49χρονος, καθώς και 2.422 κρούσματα ανακοίνωσε για την περίοδο 6 με 12 Μαΐου το Υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία την νόσο COVID-19 έρχεται πλέον σε 1.051. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συνολικά 250.791 διαγνωστικές εξετάσεις, όπου εντοπίστηκαν 2.422 νέα περιστατικά. Το ποσοστό θετικότητας βρίσκεται τώρα στο 0,97%. Στον χώρο της εκπαίδευσης εντοπίστηκαν μόνο 62 κρούσματα από σύνολο 65.720 διαγνωστικών εξετάσεων. Στέφανη. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Πάμε να συνδεθούμε με τη δόκτωρα Μικαέλα Παρασκευά, λειτουργό του Τμήματος Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρίες για το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για τα άτομα αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρασκευά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ποιος είναι ο σκοπός του σχεδίου αυτού, πείτε μας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 και έχει τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, από 11 έχουμε ξεκινήσει να δεχόμαστε αιτήσεις. Ο στόχος είναι η επιχορήγηση όλου ή μέρους του mm-hmm. ποσού που θα δαπανηθεί από τα άτομα με αναπηρίες για την διενέργεια των διακοπών τους, για την διαμονή και τη σύντησή τους σε εγκεκριμένα καταλήματα και ξενοδοχεία. Ναι. Και οι δικαιούχοι του σχεδίου αυτού, ποιοι είναι, να μας πείτε και τι πρέπει να κάνουν, πώς θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Ωραία, να δώσουμε την ενημέρωση τόσο ώστε να μπορούν mm-hmm. όσοι δύναται να εγκριθούν να το αιτηθούν άμεσα. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι Κύπροι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες νομένου ότι διαμένουν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία mm-hmm. για τουλάχιστον 12 μήνες, καθώς και αλλοδαπή με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας. Και νομένου ότι τα συγκεκριμένα άτομα είναι λήψες οποιοδήποτε από τα μηνιαία επιδόματα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, άρα μιλούμε για το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας, επίδομα φροντίδας σε άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία, η ειδική χορηγία σε τυφλούς και το επίδομα διακίνησης. Και στην περίπτωση που μιλούμε για λήψεις του δικού μας τμήματος, θα πρέπει παράλληλα είτε να είναι λήψεις και του αναπηρικού επιδόματος του ΕΕΕ, mm-hmm. ή αν δεν είναι λήψεις του συγκεκριμένου και είναι μόνο των επιδομάτων του δικού μας τμήματος, τότε θα πρέπει το επίσημο εισόδημα του για το 2021, το ατόμο mm-hmm. με αναπηρία, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Επίσης, δικαιούχοι του συγκεκριμένου σχεδίου είναι άτομα τα οποία μπορεί να μην είναι λήψες δικών μας επιδομάτων, αλλά να είναι λήψες του αναπηρικού επιδόματος του ΕΕΕ mm-hmm. ή δημοσίου βοηθήματος από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Ναι. Περίπου πόσα άτομα αναμένεται να αποφεληθούν? Εντάξει, περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο είχε παγωποιηθεί από το 2012 mm-hmm. και ξαναξεκινήσαμε τώρα έτσι με ένα νέο σχέδιο. Τους ακριβείς αριθμούς, η αλήθεια είναι ότι δεν τους γνωρίζω ακριβώς. Θέλετε να μιλήσουμε για την διαδικασία ακριβώς, ναι. Λοιπόν, άρα τα άτομα τα οποία θα ήθελαν να αιτηθούν μπορούν να βρουν την αίτηση είτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, mm-hmm. είτε να την προμηθευτούν
έχουν περνώντας από τα κέντρα αξιολόγησης του τμήματός μας που υπάρχουν σε Λευκοσία, Λάρνακα και Ελεμεσό, καθώς επίσης μπορούν και να την προμηθευτούν και από οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολίτη από τα ΚΕΠ σε όλες τις πόλεις. Mm-hmm. Προμηθευόμενοι την αίτηση, θα πρέπει να προσκομίσουν ουσιαστικά 2-3 έντυπα αναλόγως φυσικά, γιατί στις περιπτώσεις τις οποίες είναι ήδη λήπτες δυτικών επιδομάτων, κάποια από τα έντυπα που μπορεί να ζητούνται, σε άλλες περιπτώσεις δεν τους ζητούνται. Και μπορούν να υποβάλουν την αίτηση είτε προσκομίζοντας την με το χέρι στα κέντρα αξιολόγησης στις τρεις πόλεις, είτε στέλνοντας την κοντά μας ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που υπάρχει και πάνω στην αίτηση. Mm-hmm. Σημαντικό να τονίσουμε ότι στις περιπτώσεις που μιλούμε για άτομα που πρέπει να εξασφαλίσουν από τη ΣΥΚΑ, από τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, των πιστοποιητικών αποδοχών τους, έχει γίνει διευθέτηση και με τα ΚΕΠ και με τις ίδιες της ΣΥΚΑ, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα. Mm-hmm. Και αυτό είναι γιατί στην προκειμένη περίπτωση και μιλώντας για το 2022, οι αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας παραλαβής τους από το τμήμα μας, μέχρι να εξαντληθούν οι αιτήσεις εγκεκριμένες πιστώσεις που έχουμε. Ναι, έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Έχει ξεκινήσει 15 ψηφίστηκαν και ζήθηκαν, ναι. 11 ξεκίνησαν η υποβολή των αιτήσεων. Και πότε λήγει? Μέχρι τις 29/7/2022. Ναι, και ποια περίοδο διακοπών αφορά? Η περίοδο διακοπών η οποία θα καλύψεται είναι για το έτος 2022, άρα μέχρι τις 31/12/2022. Απλά να προσθέσουν ακόμη μια λεπτομέρεια, έτσι για να προσθέσουν λίγο τη διαδικασία τα άτομα που μπορεί να αιτηθούν. Εφόσον υποβάλλουν το αίτημα τους, αυτό θα εξεταστεί και αν κριθούν δικαιούχοι θα τους αποσταλεί ένα πιστοποιητικό επιχορήγησης των διακοπών. Από την ημερομηνία έκδοσης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και παραλαβής του και έπειτα θα μπορούν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους σε οποιοδήποτε κατάλημα ήδη θέλουν είτε ξενοδοχείο που να είναι μέσα στη λίστα με τα εγκεκριμένα ξενοδοχεία και καταλήμματα του Υπουργείου Τουρισμού. Θα μπορούν να διενεργήσουν τις διακοπές τους στο επόμενο διάστημα εντός όμως του έτους 2022 και με την ολοκλήρωση θα χρειαστεί απλά να μας προσκομίσουν το πιστοποιητικό, το συγκεκριμένο το οποίο υπάρχει ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον ξενοδόχο μαζί με το τιμολόγιο και την απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου, ούτως ώστε να το προχωρήσουμε περαιτέρω με την αίτηση και να γίνει η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου. Μάλιστα. Η λίστα αυτή με τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα, περιλαμβάνει και τις παραλιακές πόλεις, έτσι? Δεν είναι μόνο για τα ορεινά, κυρία Παράσκευα, για τα ξενοδοχεία στα ορεινά. Δεν σας άκουσα λίγο διακοπτόμενο. Ναι. Αναφέρατε αν καλύπτει οι διακοπές στα ορεινά. Και στα ορεινά, δεν είναι μόνο για τα ορεινά, είναι και για τα παραθαλάσσια, έτσι, ξενοδοχεία και καταλήμματα. Είναι για όλα τα εγκεκριμένα καταλήμματα και ξενοδοχεία που ελέγχουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Και η επιχορήγηση φτάνει και μέχρι τα 700 ευρώ. Ναι, η επιχορήγηση είναι, μπορεί να φτάσει μέχρι 300 ευρώ για ένα άτομο, 500 ευρώ για δύο άτομα, και 700 ευρώ για τρία ή περισσότερα άτομα τα οποία θα διαμείνουν. Mm-hmm. Νομένου πάντοτε για να μπορέσουν να πάρουν το ψηλότερο ποσό, ότι οι χρεώσεις τις οποίες θα προσκομιστούν θα είναι χαμηλότερες. Αν είναι χαμηλότερες, τότε θα καλύψουμε το ποσό το οποίο πραγματικά δαπανήθηκε. Μάλιστα. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι? Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Είμαστε στη διάθεση των ατόμων να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα θέλετε να αναφέρω και τα τηλέφωνα φυσικά, στο διάφορο για οποιασδήποτε απορίες. Για την επαρχία Λευκοσίας μπορούν να επικοινωνήσουν στο 22-815-015 και 22-815-082. Για την επαρχία Λεμεσού και Πάφου στο 25-709-131 και για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου στο 24-205-975. Ναι. Οι συνάδελφοι είναι στη διάθεση να... Τα απαντούν, έτσι, τα απαντούν τα τηλέφωνα. Τα απαντούμε και σε περίπτωση στην οποία, επειδή εντάξει, είναι κοπέλες που εξυπηρετούν και στην υποδοχή, αν δεν ανταποκριθούν άμεσα στην κλίση, θα πάρουν και πίσω τηλέφωνο μόλις εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Τι ώρες πρέπει να καλούν οι ενδιαφερόμενοι, κύριε Παρασκευά?
8 με 3. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Καλή Εμείς συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επίσης, ανοίγουν και οι αιτήσεις για το σχέδιο διακοπών των χαμηλών συνταξιούχων. Πάμε τηλεφωνικό σας στην κυρία Άντρη Παύλου, ανώτερη λειτουργό των κοινωνικών ασφαλίσεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Παύλου. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πείτε μας εσείς τι προνοεί το σχέδιο των διακοπών για τους χαμηλών συνταξιούχους. Λοιπόν, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προκηρυχθεί το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, το οποίο αφορά ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου της Λυρίας. Και σκοπός είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής των συνταξιούχων, πλήρης κάλυψη όλων των εξόδων για τρεις διανυκτερεύσεις. Για τρεις διανυκτερεύσεις μόνο. Ναι, αλλά είναι πλήρης η κάλυψη. Και τη διατροφή και τη διαμονή. Ναι. Και αφορά μόνο στις ορεινές περιοχές, μας είπατε, και στα ξενοδοχεία του Πύργου της Λυρίας. Ναι. Πόσα ξενοδοχεία συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό, κύριε Παύλου? Για φέτος συμμετέχουν 20 ξενοδοχειακά καταλήμματα. Ναι. Και ποια περίοδο, να πούμε και ποια περίοδο αφορούν οι διακοπές αυτές, δηλαδή πότε μπορούν να πάνε. Ναι, βεβαίως. Το σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου και για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Εξαιρείται ο Αύγουστος, δηλαδή. Ναι. Να αναφέρουμε, αν θέλετε, και τους δικαιούχους του σχεδίου. Βεβαίως, ναι. Οι οποίοι είναι οι μόνιμα διαμένοντες στο νησί. Δικαιούχοι του σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, όσοι δηλαδή λαμβάνουν τη μικρή επιταγή. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και οι συνταξιούχοι των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.500 αναφορά μονήρης και μέχρι 20.000 ευρώ για οικογένειες. Ναι. Και επίσης τα εξαρτώμενα τους πρόσωπα. Και η διαδικασία ποια είναι για την υποβολή των αιτήσεων? Ναι, να πούμε ότι ήδη είναι διαθέσιμες οι αιτήσεις σε όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη και στα κέντρα πολιτών, στα κεντρικά ταχυδρομεία, σε όλες τις επαρχίες. Όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μαζί με την αίτηση διατίθεται και κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν, καθώς και πληροφορίες σε ό,τι αφορά το σχέδιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τη Δευτέρα 16 Μαΐου στο ταξιδιωτικό γραφείο Ορθοδόξου Travel, με το οποίο έχει συμβληθεί το Υπουργείο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Και στο ενημερωτικό δελτίο που μπορούν να βρίσκουν μαζί με την αίτησή τους, υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η υποβολή της αίτησης. Να αναφέρουμε ότι μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω fax ή με κατηδίαν υποβολή της αίτησης στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου. Αν θέλετε να δώσουμε και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν με το ταξιδιωτικό γραφείο οι ενδιαφερόμενοι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, στο 24-841-108. 841-108, στο 24-841-108. Και μέχρι πότε θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους? Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι είτε το τέλος της περίοδου λειτουργίας του σχεδίου, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβρη ή μέχρι εξάντλησης του κονδυλίου. Αν θέλετε να αναφέρουμε και τη δαπάνη που αφορά το σχέδιο, για φέτος έχει εκτιμηθεί στις 800.000 ευρώ και θα αναμένεται να συμμετέχουν στο σχέδιο περίπου 5.200 άτομα. 5.200 άτομα περίπου, 800.000 ευρώ η συνολική δαπάνη του σχεδίου. Μάλιστα, και έχουμε και το τηλέφωνο. Όποιος θέλει μπορεί να το πάρει από το τηλεφωνικό μας κέντρο για να επικοινωνεί με το ταξιδιωτικό γραφείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παύλου, και εσείς. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Πουρνάρα, κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας. Η πρόκληση επεισοδίων μεταξύ των αιτητών ασύλου είναι σχεδόν καθημερινή, με αποτέλεσμα η κοινότητα της Κοκκινοτριμιθιάς να βρίσκεται σε αναβρασμό. Το όλο θέμα τέθηκε και βρίσκεται ενώπιον της Βουλής. Μαζί μας είναι οι βουλευτές Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΥΚΟ και Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ. Και οι δύο τηλεφωνικά, αλλά δεν πειράζει. Καλό σας μεσημέρι, κύριοι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κουλία και με την αναφορά σας ότι τέτοιου είδους κέντρα υποδοχής αιτητών, κύριε Κουλία, δεν πρέπει να βρίσκονται εν μέσω κατοικημένων περιοχών για ευνόητους λόγους. Αυτούς τους λόγους δεν τους έλαβαν υπόψη μέχρι σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Και τι πρέπει να πράξει το κράτος σήμερα, κύριε Κουλία?
Προφανώς όταν να εξηγήσει αυτό το περιβόλι των κέντρων, το κέντρο έγινε να φιλοξενεί 600 άτομα και η εξέλιξη του πράγματος ξεβγαίνει του ελέγχου, διότι φτάσανε να, να έχουν καταγεγραμμένους κάτω 3.500. Μπορεί κάποιο να εικάσει και να υπολογίσει ότι 3.500 μπορεί να είναι και 5 και 5.500 και 6. Αλλά όταν μαζέψει τόσο πολύ σε μια περιοχή, η Κομόπολη είναι μια Κομόπολη η Κοκκινοτρεμιθιά. Αριθμεί περίπου 5 με 6.000 κατοίκους, αντιλαμβάνεστε, πήραν άλλους τόσους που πλέον αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μόλις τους δουλειά είναι να περιφέρονται στους δρόμους, να ενοχλούν, να κλέφτουν, να διαπράττουν ποινικά δικήματα και στην ουσία να τρομοκρατούν την ολόκληρη περιοχή. Δηλαδή, οι κυβερνήτες στην περιοχή είναι λαθρομετανάστες και όχι το κράτος προσυντεταγμένο. Έχει ούτε μία αφιβολία, υπάρχει ό,τι χάθει κάθε έλεγχος και κάθε μέτρο, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει ένα σταθμό αστυνομικό, ο οποίος έχει 5 ανθρώπους για να επιτηρούν όλη αυτή την κατάσταση των 12.000. Διότι, αν λάβουμε υπόψη και του πληθυσμού της περιοχής, τότε και τον περιοχό γύρω από την Κοκκινοτρεμιθιά μιλούμε για 20.000 και 5-6 τούτοι. Αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση είναι. Συνεπώς, τώρα που έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα αυτό, το τόσο μεγάλο και σχεδόν καθημερινό, τι πρέπει να γίνει, κύριε Κουλία, τι πρέπει να πράξει το κράτος? Το κράτος καταρχήν πρέπει αυτά τα κέντρα να είναι πράγματι κέντρα και να τους έχουν υπό την επιτήρηση και τη φύλαξη τους και να μην τους επιτρέπουν να λαιλατούν τις περιοχές και να διαπράξουν τα ποινικά δικήματα όλα και να τους μεταφέρουν σε έναν τόπο ασφαλή, να τους περιορίσουν κάπου μέχρι που να βρουν τις λύσεις. Κάποιου θα του επιτραπεί να δώσει ένα άσυλο είναι ένα πράγμα και του άλλου να του απεστηρίζει στι χώρε. Το είναι το ένα. Φυσικά το χειρότερο που πρέπει, το άμεσο, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τερματιστούν οι ζωέ μέσα που είναι γύρω στου 100 την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε, μπορεί το κράτο να καταφέρει να πελάσει 10 και να μπουν μέσα άλλοι 50, άλλοι 100, ναι. Είναι μία τρύπα στο νερό. Ναι. Και αν συνεχίσουμε με αυτή την τακτική και πρακτική. Ήδη κινδυνεύει η ασφάλεια του κράτους, η δημογραφική σύσταση του πληθυσμού. Οι γεννήσεις σχεδόν όλων αυτών των ανθρώπων έχουν φτάσει στις γεννήσεις των Κυπρίων πολιτών και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι μια παντελώς ανεξέλεγκτη κατάσταση, λαμβανωμένου και δεδομένου ότι αυτοί οι κύριοι έρχονται οργανωμένα, προγραμματισμένα από την Τουρκία και είναι άτομα ηλικίας 25 και με 35 ετών κατά κύριο λόγο και ειδικά εκπαιδευμένοι. Την κρίσιμη ώρα οι πρώτοι που θα στραφούν εναντίον μας είναι αυτοί. Ναι. Κύριε Παπαγιάννη, το ΕΛΑΜ έφερε κατά καιρού στην επιφάνεια φωτογραφίες και βίντεο με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς που είναι δικαιούχοι κρατικών χορηγιών. Η θέση σας ότι όσοι αποδεδειγμένα εκ των επηρεαζόμενων ετών πολιτικού ασύλου συμμετέχουν σε επεισόδια να απελάβνονται, ισχύει? Αυτό μας είχατε πει την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε. Και αν ναι, μέσω ποιας διαδικασίας, κύριε Παπαγιάννη? Αυτό να πούμε ότι είναι μία από τις προτάσεις που έχουμε. Ναι. Και ο λόγος που λέω είναι μία, επειδή είναι από τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο κομμάτι του πακέτου που έχουμε καταθέσει. Ναι. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η θέση δική μας είναι ότι θα πρέπει να απελαθούν όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όσοι είναι παράνομα στη χώρα, το λέει και η λέξη φυσικά, το λέει η έκφραση ότι είναι παρανομούντες. Παράνομα βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να απελαθούν. Επειδή η δημοκρατία δεν πράττει το αυτονόητο όμως και επειδή η κυβέρνηση κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, εμείς λέμε τουλάχιστον ότι όσοι βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και εγκληματούν, τότε θα πρέπει άμεσα με τις τάχιστες διαδικασίες να απελαθούν. Η διαδικασία της απέλασης, αν αυτό ρωτάτε, σε άλλες χώρες είναι εξαιρετικά πιο εύκολη από ό,τι είναι στην Κύπρο. Για μια σειρά από λόγους, η Κύπρος αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, αλλά και κάποιες δυσκολίες που δεν σχετίζονται με εξωτερικούς παραγοντές, αλλά με αρκετούς που βρίσκονται στην Κύπρο και αναφέρομαι στους συμπατριώτες μας. Για διάφορους λόγους. Ναι. Πρέπει να γίνει δηλαδή μια διαδικασία fast track. Είναι και της μόδας τώρα αυτή η έκφραση. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι ελληνικές εκφρασίες. Όπως το λέτε της μόδας, τελευταία στη Βουλή βλέπουμε κάποια νομοσχέδια να υιοθετήσουμε σε διάφορους τομείς στην Αγγλική. Όπως και να έχει. Ναι. Θεωρώ ότι, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Κουλιάς, το πρόβλημα πλέον δεν είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή δεν είμαστε στη φάση όπου πρέπει να εξετάζουμε πώς θα λύσουμε το ζήτημα. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτή τη φάση. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια περιοχή της ευρύτερης περιοχής της Κοκκινοτρεμιθιάς, από το Μάμμαριν και μέχρι τις δύο περιοχές, μέχρι τις δύο παλιωμέτωχων, που σήμερα τελούν υποκατοχή. Αυτοί οι άνθρωποι με τις συνεχόμενες δροές που έρχονται βάσει ενός συνδεδεμένου σχεδίου της Τουρκίας έχουν
στην ουσία εγκαιροποιήσει όλη την περιοχή. Mm-hmm. Οι κατοίκοι δεν είναι όλοι τρελοί. Δηλαδή οι κοινοτάξεις που αναφέρουν τα προβλήματα, οι ομάδες των επηρεαζομένων, δεν μπορεί να είναι όλοι τρελοί. Ναι. Κύριε Κουλία, ακριβώς γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και να το σχολιάσετε. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει έτσι μεγάλη ευαισθησία στο μεταναστευτικό πρόβλημα, θεωρείτε ότι διαχειρίζεται σωστά τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ακριβώς ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι κατεχόμενο και δεν ελέγχεται από το νόμιμο κράτος? Μα οι δικοί μας οι κύριοι, όταν έρχονταν όλα αυτά τα πλοιάρια κατά καιρούς, πήγαινε η πολιτική άμυνα, το νοσοκομειακό όχημα, μόνο τη φιλαρμονική δεν επέρνα. Αυτά δεν τα λέει η Ευρώπη, ούτε λέει η Ευρώπη να δεχτείς πληθυσμούς δυσανάλογους με τον αριθμό της χώρας σου. Εντανάποδα που λέει. Είναι η διακηρυγμένη πολιτική των δύο μεγάλων κομμάτων που κυβερνούν τα τελευταία χρόνια που έφεραν σε αυτή την απόγνωση στον τόπο μας. Και ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί παράστα είναι η άμεση αποκοπή των χρηματικών επιδοτήσεων. Ηρίστε παρόλα αυτά τα 200 εκατομμύρια να πληρώνει ο Κύπρος φορολογούμενος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της ΑΦΚΟΚΟ, που τον έχετε στο ακουστικό σας, ο Λίνος Παπαγιάννης, έγραψε κατ' επανάληψη τα θέματα και φανήκαν και τα νούμερα και οι παρανομίες και όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε εδώ με την ανοχή του κράτους και με καμπόσους εθνομηδενιστές οι οποίοι είναι οργανωμένοι και επωφελούνται διακινητές, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και υποφελούνται οικονομικά πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα το κράτος έχει τεράστια ανευθύνη που φτάσαμε έως εδώ. Και να σας πω ένα παράδειγμα, μου το έλεγε ένας συνάδελφος ο Ευσταθίου, η Δανέζα πρωθυπουργός έκανε συμφωνία με τον Άσαν της Συρίας. Όσους Σύριους πήγαν εκεί, τους έστειλε και τους παρέλαβαν μέσα. Ναι. Τώρα, πρέπει και εμείς να τρέξουμε ενός κράτους να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες με τα γειτονίες, με τα κράτη που τους φέρνουν, να βρούμε τους τρόπους να τους πάρουμε. Ναι. Και να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ γλαφυρό. Στην Νορβηγία, κάποιοι από αυτούς τους κυρίους, όταν έγιναν καμπόσοι και οργανωθήκαν καμιά τραγωσιά, πήγαν στις αρχές και ζητούσαν να τους κάνουν γιαμί. Και τους είπαν οι αρχές της Νορβηγίας, πολύ ευχαρίστως. Μαζέψετε τα ονόματα σας, τα επίθετα, τις υπογραφές σας, τις κατοικίες σας, θέστε τα εδώ, βάστε το έτοιμα και θα το προωθήσουμε. Μόλις μαζευτήκαν όλα τα στοιχεία, την επομένη τους έκαψαν μέσα στα αεροπλάνα και πήραν τους στη χώρα τους. Μάλιστα. Όταν πάει σε έναν τόπο, πρέπει να σκέφτεται τα ήθη, τα έθιμα, τη θρησκεία κάποιου τόπου. Ναι. Όπως είπε η Αυστραλέζα πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια. Ναι, όμως υπάρχουν πολλοί που και είναι, δεν είναι μόνο το τι λένε, αλλά είναι και η ανθρωπιστική έτσι, πλευρά αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, όταν φτάνουν κάποια πλοιάρια με γυναικόπαιδα, με ασυνήθεια. Ό,τι κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε. Να τους στείλουν να παμπίσουν, να μην τους επιτρέψουν να βγουν στη ξηρά. Ναι. Δηλαδή, όποιο κόλλημα στη θάλασσα θα το βάλουμε πάνω, είναι μπορεί να γίνει στο τέλος. Ναι. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από τα. Έτσι, από τη γραμμή αντιπαροτάξεων. Ακριβώς. Η οποία έμεινε αφύλακτη, τα κοπέλια καταργήσαν τα φυλάκια της ιατρικής φοράς που υπήρχε ένα φόβο ναι. όταν υπήρχαν τα, έτσι, αρκετά φυλάκια πέραν των 200 φυλακίων. Αυτά τα καταργήσε mm-hmm. γιατί θα βάλουν κάμερες και θα βάλουν ακόμα. Ναι. Τώρα, αυτή ήταν η πολιτική του Αγγέλ και του Συνανιμού, για να ξέρετε. Ναι. Κύριε Παπαγιάννη, τώρα υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή για την πρόσληψη των 300 ειδικών αστυνομικών, έτσι με σύμβαση για επιτήρηση της πράσινης γραμμής. Τι θα κάνετε, τι θα κάνει το κόμμα σας στην Ολομέλεια, θα το ψηφίσετε το νομοσχέδιο αυτό? Ναι, εγώ πιστεύω ότι ασφαλώς θα το ψηφίσετε. Ασφαλώς θα το ψηφίσετε. Ναι. Απαντώ, mm-hmm. κύριε Δίνο, με όλο τον σεβασμό, αλλά. Έχει κανένα νόσημο βουλευτή που θα πει όχι. Εκτός αν παραφωνήσαν και οι βουλευτές όλοι. Ναι. Ναι. Όποιος θέλει πραγματικά να κάνουμε μια κίνηση, έστω αφού η κυβέρνηση κινείται με αυτούς τους αγωνισμούς προς τα εμπρός για να διορθώσουμε το πρόβλημα, έστω και με τις δυσκολίες που θα υπάρχουν, θα πρέπει να περάσει αυτή η πρόταση. Θα λύσει το πρόβλημα, εκτιμάται. Σε καμία περίπτωση δεν θα λύσει το πρόβλημα, όμως θα το βελτιώσει πρώτα στον καλύτερο έλεγχο και στην αποτροπή όλων αυτών των ροών. Που σε καθημερινή βάση περνούμε από την πράσινη γραμμή. Και κατά δεύτερον, θα δημιουργήσουμε για πρώτη φορά έναν εφανή αποτρεπτικό παράγοντα που θα είναι πολύ αυξημένο mm-hmm. σε σχέση με το ίδιο άρχι σήμερα. Mm-hmm. Θέλω να πω κάτι όμως που είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος. Παρακαλώ. Σήμερα οι ροές είναι κατά 90% από την πράσινη γραμμή. Για να σταματήσουν οι ροές που είχαμε από τη θάλασσα όμως, mm-hmm. που αυτό συμβαίνει για χρόνια, είχε γίνει μια αλλαγή στην νομοθεσία. Έχουμε αυξήσει τις ποινές σαν δημοκρατία όσον αφορά τους διακινητές και αποφάσισε η κυβέρνηση να ασκήσει πιο επιτακτικούς ελέγχους. Εάν με μια αλλαγή νομοθεσίας έχει βελτιωθεί το πρόβλημα στη θάλασσα και έχει μετακινηθεί στην πράσινη γραμμή, τότε θα πρέπει να μας προβληματίσει ποιος είναι αυτός
που μέσα σε μία εβδομάδα κατάφερε να καθοδηγήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται από την πράσινη γραμμή. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα εκ των έσω και θα σας πω τι εννοώ ξεκάθαρα. Όλο αυτό το διάστημα η Επιτροπή του Δημογραφικού που προσπαθήσαμε νομίζω όλοι σε αυτήν μπορεί να βεβαιωθούν να μην την πολιτικοποιήσουμε και να την κομματοποιήσουμε, να δουλέψουμε δηλαδή καθαρά για το πρόβλημα που υπάρχει, δέχεται πιέσεις για να μην λειτουργεί από κόμματα που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή. Και η διεύθυνση της Βουλής δέχεται καθημερινά παράπονα από κόμματα γιατί να λειτουργεί αυτή η Επιτροπή. Δηλαδή το πρόβλημα μας σαν Κύπρος είναι ποιος λειτουργά την Επιτροπή ή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι το ίδιο με τον οικισμό. Ποια είναι αυτά τα κόμματα, κύριε Παπαγιάννη, που δεν θέλουν η να λειτουργούν? Η πιο έντονη στις αντιδράσεις τους είναι το ΑΓΕΛ. Από το ΑΚΕΛ. Τους πειράζει επειδή γράφουμε θέμα που έχει να κάνει με τα δευτερικό, τους πειράζει γιατί να πούμε αυτό, γιατί να πούμε εκείνο. Μα το θέμα δεν είναι πώς θα έρθουμε σε αντιπαράθεση με κάποιον. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που υποκινούν το πρόβλημα να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να φέρουν επιτέλους τις ευθύνες τους στην επιφάνεια. Ναι. Γιατί δεν είναι αρκετό που έχουν την κυβέρνηση που λειτουργεί με αυτούς τους αργοριθμούς, έχουν και τους άλλους που υποστηρίζουν. Πάντως δεν ξέρω, κύριε Κουλία, κύριε Παπαγιάννη, κάτι πρέπει να κάνετε γιατί οι άνθρωποι εκεί στην Κόκκινο Τριμηθιά πραγματικά είναι απελπισμένοι. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει κάθε μέρα που έχουν αυτά τα επεισόδια. Ξέρετε ότι μπαίνουν στα. Ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι μπαίνουν στα σπίτια τους, τους κλέβουν, στους κήπους τους, προκαλούν ένα σωρό άλλα προβλήματα. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως εκεί με το Πουρνάρα. Κύριε Κουλία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε δύο συνεχόμενες συνεδρίες ο Λίνος, ώρα του καλή, έγραψε το θέμα, έκαναμε ό,τι ήταν δυνατόν και αδύνατον να δημοσιοποιηθεί. Ο μόνος που δίνει σημασία και ενδιαφέρεται και κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος είναι ο υπουργός στο εσωτερικό. Αλλά πολλές φορές νιώθω ότι ο υπουργός είναι μια καλαμιά στον κάμπο. Ναι. Εντάξει, αυτό το μέτρο που σκεφτήκαν να βάλουν 300 τόσους για να ενισχύσουν την αστυνομία είναι πολύ καλό μέτρο, αλλά εγώ λέω δεν φτάνουν οι 300. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πάρουμε 1.300 για να λύσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Και είναι τεράστια επί δημοκρατία. Και δεν είναι μόνο τα επιδόματα που πληρώνουμε που φτάνουν τα 200 εκατομμύρια, αλλά είναι επιπλέον επιβαρύνεται σημαντικά το σχέδιο υγείας, διότι όλοι αυτοί περιφέρονται στα νοσοκομεία και παίρνουν δωρεάν ιατρόφαρμα και αστική περίθαψη και είναι και τα σχολεία άλλη επιβάρηση. Είναι οι συγκοινωνίες. Μας έχουν πει ότι καταλαμβάνω σε παρακαλώ όλοι αυτοί που είναι στο Πουρνάρα τα λεωφορεία και οι άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι και δεν έπαξαν τις δουλειές τους και δεν έχουν αυτοκίνητο δεν μπορούν να πάσουν. Διότι είναι κατελημένα και τα λεωφορεία από αυτούς. Μάλιστα, είναι λοιπόν, μια καταθλιπτική κατάσταση. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Παπαγιάννη, και κλείνουμε για σήμερα. Το θέμα της μετανάστευσης είναι πολυδιάστατο. Και θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση άμεσα σε 4 τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι να αποκόψουν όλα αυτά τα τμήματα που τους δίνουν για να δημιουργήσουν και ένα αντικίνητρο σε όσους έρχονται στην Κύπρο. Αποκοπή, ο δεύτερος είναι να προχωρήσουν επιτέλους σε πολύ πιο μεγάλους ρυθμούς για απελάσεις, που τον τελευταίο χρόνο, να σου πω ότι τυχαία με τη λειτουργία της Επιτροπής έχουν συμπολαπλευιαστεί οι απελάσεις που έχουμε να κάνουμε σαν κράτος. Το τρίτο είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να δεχόμαστε νέες αιτήσεις ασύλου. Έχει ξεκαθαριστεί πλέον το τοπίο ότι είναι ο κανονικό σχέδιο που δεν δικαιολογεί αυτές τις αιτήσεις. Και το τέταρτο είναι μια τολμηρή κίνηση, το έχω ξαναπεί δημόσια, να εκδώσουμε πιλωτικά κάποια διαβατήρια αρχικά σε Σύριους, να τους στείλουμε την επομένη στην Ευρώπη για να νιώσουν ποιες είναι οι Ευρωπαίοι. Να, μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Κουλία. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Στα του καιρού για τη συνέχεια, πάμε στο τμήμα μετεωρολογίας και τον κύριο Ανδρέα Χρυσάνθου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου. Κύριε Χρυσάνθου, είστε μαζί μας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Χρυσάνθου από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ψηλές θερμοκρασίες και σκόνη στο μενού του καιρού. Δώστε μας έτσι αναλυτικά την εικόνα και να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες. Ναι. Για σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες κοντά στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό. Κοντά στους 26 στα παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια. Κοντά στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Παρόμοιες θερμοκρασίες περιμένουμε και για αύριο, Σάββατο. Ενώ από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα θα αιωρείται σκόνη. Οι συγκεντρώσεις της οποίας φαίνεται για Σάββατο και Κυριακή να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ιδιαίτερα την Κυριακή. Με σταδιακή υποχώρηση όμως της σκόνης από την Δευτέρα και μετά. Μάλιστα, υποχωρεί τη Δευτέρα και από τη Δευτέρα και μετά πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού.
Για Δευτέρα και Τρίτη κυρίως έτσιος ο καιρός, χωρίς κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα. Παροδικά θα εμφανίζονται κάποιες νεφώσεις για την Τρίτη. Ναι. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό μέχρι και την Δευτέρα είναι η παρουσία της σκόνης που θα βρίσκεται στην περιοχή μέχρι και την Δευτέρα. Ίσως κάποιες μεμονωμένες βροχές για αύριο Σάββατο και Κυριακή, κυρίως στα όρεινα. Όταν λέμε υψηλές συγκεντρώσεις, θα είναι όπως τα επεισόδια που είχαμε τις τελευταίες φορές, κύριε Χρυσάνθου. Θα εννοεί το πρώτο τελευταίο επεισόδιο. Το πρώτο τελευταίο. Για την Κυριακή οι συγκεντρώσεις φαίνεται να είναι αυξημένες. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε για την Κυριακή με αρκετά κοντά οι συγκεντρώσεις να είναι στα επίπεδα του προηγούμενου περιστατικού. Για αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις. Από το απόγευμα και μετά και την Κυριακή, παροδικά θα είναι αυξημένες σε επίπεδα τέτοια όπως του προηγούμενου περιστατικού. Μάλιστα. Και με τη θερμοκρασία και την Κυριακή στους 30 περίπου βαθμούς. Παραμένει στα ίδια επίπεδα. Γενικά μέχρι και την Δευτέρα παραμένουμε κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ίσως μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Δευτέρα, να παραμένει όμως κοντά στις κλιματολογικές μας τιμές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσάνθου, και να δούμε τις κάρτες με τις θερμοκρασίες μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλώς ήρθατε πίσω κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στο Ουκρανικό με την ειδική σας θέματα πολέμου Ελένη Σταύρου. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Σταύρου. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς σας βρίσκω. Τι σημαίνει για τη Ρωσία η ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε, για οποιαδήποτε χώρα αυτού του μεγέθους, σίγουρα αποτελεί, αν θέλετε, πρόκληση και είναι πάρα πολύ κοντά στα σύνορά της για να μην θεωρηθεί και κίνδυνος, γεωπολιτικός κίνδυνος. Αυτό όμως, κυρία Φλωρίδου, που απάντησε η Φιλανδία, είναι ότι η κίνησή μας αυτή είναι εξυπαιτειότητας της δικής σας. Εσείς καλέσατε και μας φοβήσατε, θέλει να πει, και μας αναγκάζετε να ψάξουμε ένα καταφύγιο και μια αγκαλιά ασφάλειας. Και αυτή ακριβώς η αντίδραση και το αίσθημα είναι και για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εχθές ήμουνα στη δεξίωση που είχε για μας, παρέθεσε για μας ο πρέσβης του Ισραήλ. Ήταν και πρέσβης άλλων χωρών εκεί, αξιωματούχοι κτλ. Και αυτό συζητούσαν, ότι πλέον το αίσθημα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει, έχει μειωθεί και όλες οι χώρες σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν για να είναι πιο ασφαλείς. Και κάτι που πρέπει να κάνει η Ευρώπη ίσως, για τις πιο μικρές χώρες που δεν έχουν στρατούς, ή η δική μου εισήγηση που ίσως να σκεφτούμε ένα μεσογειακό στρατό για τις μεσογειακές χώρες που είναι και πιο, δέχονται και πιο πολλούς πολιτικούς πρόσφυγες, μετανάστες ή παράνομους. Όλα αυτά. Οπότε βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος αλλάζει άρδιν την κατάσταση. Άρα και πρόκειται, αντιλαμβάνομαι, και για ιστορικά γεγονότα, πέραν της είδησης όπως την μεταφέρουμε, κυρία Σταύρου, καθώς αλλάζει και το γεωπολιτικό σχήμα στην περιοχή και η Φιλανδία αποποιείται και τον όρο της στρατιωτικής της ουδετερότητας. Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τη Φιλανδία τα προηγούμενα χρόνια ως μέλος της Επιτροπής για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ πιο χαλαρή η Φιλανδία σε αυτά τα θέματα. Δεν ήταν σε επιφυλακή, θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος και διασκέδαζε και κάποιος, αν θέλετε, κάπως τις ανησυχίες μας για μήπως την ανάγκη ευρωπαϊκού στρατού κτλ. Τώρα βλέπουμε ότι όλο αυτό αλλάζει. Αυτός ο πόλεμος, είπαμε ότι αλλάζει σύνορα, καταλύει ίσως κάποιους θεσμούς και κάποιους οργανισμούς, όπως είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο ΙΕ. Ποιος είναι ο ρόλος τους πλέον? Μπορούν να σταματήσουν επιθέσεις
σε κράτη, μπορούν να επιβάλλουν την νομιμότητα. Όλα αυτά τώρα έρχονται να αλλάξουν, ιδίως με την, αυτή την ατρόμητη θέληση που δείχνουν οι Ουκρανοί για την προστασία της πατρίδας. Ναι. Συνεπώς θα λέγεται ότι το ΝΑΤΟ με την ένταξη των δύο αυτών χωρών ευρεώνεται στην Ευρώπη, κυρία Σταύρου. Πιστεύω πως ναι. Το ΝΑΤΟ βγαίνει ενδυναμωμένο και βγαίνει, βλέπετε ότι και η Αμερική ιδίως βγαίνει ενδυναμωμένη και οικονομικά. Όλοι τώρα παραγγέλνουν συστήματα από την Αμερική, η Γερμανία από Σαββίς. Εξήγηλε. Και σήμερα άκουσα τις δηλώσεις του Biden ότι πρέπει να δοθεί, λέει, στην Τουρκία η άδεια να μπορέσει να δώσει 500 εκατομμύρια για να αγοράσει για να αναβαθμίσει τα F-16 της αμερικανικής προέλευσης, εννοεί αεροπλάνα, αεροσκάφη, πολεμικά. Διότι απέναντι, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι πολύ υποδέστερα τα αεροσκάφη της Τουρκίας και θέλει να τα αναβαθμίσει. Το ΝΑΤΟ φυσικά και η Αμερική εδραιώνονται. Το θέμα είναι ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, απειλεί τώρα ο Πούτιν, είπε ότι η ένταξη αυτών των χωρών υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. Άρα, ενδεχομένως να πυροδοτήσει έτσι κλιμάκωση η ένταξη των δύο χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ. Φυσικά. Βέβαια, λέει ο Λαυρόφ, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ναι, διότι πυρηνικά δεν έχει μόνο η Ρωσία. Θα υπάρξουν. Δηλαδή θα ρίξει πυρηνικά και η Αμερική, θα ρίξουν άλλες χώρες, Γαλλία κτλ. Δηλαδή θα φανίσουμε τον πλανήτη ολόκληρο από το πείσμα κάποιων. Άρα βλέπετε ότι αυτά τώρα είναι η ώρα και η στιγμή να τα δούμε από κοντά και τους οργανισμούς τύπου ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Συμβούλιο Ασφαλείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σκεφτούμε την άμυνα, την ασφάλεια πρωτίστως και με αργότερα τα οικονομικά, ενεργειακή ασφάλεια και αποκλειστική οικονομική ζώνη και φυσικό αέριο, παρόλο που καταλαβαίνετε ότι σίγουρα η έκφανση αυτή του πολέμου και η οικονομική δεν είναι και λίγο παραπράγμα. Ναι, αλλά παράλληλα έχουμε και αυτό τον ενεργειακό πόλεμο. Η Μόσχα επέβαλε κυρώσεις στην εταιρεία που διαχειρίζεται το πολωνικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου και στη μονάδα, την πρώην μονάδα της Gazprom στη Γερμανία, η οποία έχει τεθεί πλέον υπό τον έλεγχο του γερμανικού κράτους. Αυτό σημαίνει ότι η Πολωνία δεν θα μπορεί πλέον να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο από τη Γερμανία. Όπως συνέβαινε μετά τη διακοπή άμεσης παροχής αερίου από την Ρωσία στην Πολωνία. Και εκκρεμεί βεβαίως και το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά και τις αντιδράσεις κάποιων χωρών, κυρία Σταύρου. Βεβαίως. Ό,τι είπατε είναι σωστό. Φωνάζω πάρα πολλά χρόνια, κυρία Φλωρίδου, και λέγανε ότι, ας πούμε, είμαι ακραία ή ότι κινδυνολογώ. Έλεγα πάντοτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και διόδους ενεργειακούς εδώ στην περιοχή μας, με την Κύπρο να παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είμαστε μικρή σε έκταση, είμαστε όμως μεγάλοι σε μέγεθος γεωπολιτικής σημασίας. Και βλέπουμε τώρα ότι η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική, η ασφάλεια έρχονται να υπερκαλύψουν την οικονομική πτυχή. Ότι δεν θέλουν να κρατούν τη Στρόφιγγα, τα κράτη της περιοχής μας, ηγέτες όπως ο Πούτιν, να μπορούν να την κλείνουν κατά βούληση. Και αυτό ισχύει και για την Τουρκία. Λέγαμε να περάσει ένας αγωγός από την Τουρκία. Μα αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που γινόταν κάτι που δεν άρεσε στον κύριο Ερντογάν, θα κλείνει τη Στρόφιγγα του φυσικού αερίου, θα μας απειλούσε, θα μας έκανε. Άρα ήρθε η ώρα όλες αυτές τις πηγές, όλες αυτές τις τριμερείς συμμαχίες που τις χλεβάζανε κάποιοι, να τις βάλουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε προς καλό σκοπό. Να ανεξαρτητοποιηθούμε και αμυντικά και γεωστρατηγικά και ενεργειακά, αφού μπορούμε. Για ποιο λόγο? Και λίγο πιο ακριβώς να είναι ένας τρόπος, όταν μας δίνει αυτή την ανεξαρτησία και την ασφάλεια, οφείλουμε να τον επιλέξουμε ή τουλάχιστον να τον λάβουμε υπόψη μας. Να, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σταύρου. Καλό υπόλοιπο.
Τώρα, μακροσκελή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλε πριν από λίγες μέρες το ΚΕΒΕ σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκύπτουν στην κυπριακή οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ΚΕΒΕ καταθέτει σειρά εισηγήσεων για στήριξη των οικογενειών και επιχειρήσεων. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μάριο Τσακή, Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου, για να μας πει περισσότερα. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τσακή, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Φλωρίδο, και τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έτσι αδρά και ουσιαστικά, κύριε Τσακή, ποια είναι τα κύρια μέτρα που προτείνεται ως ΚΕΒΕ και αν είναι εφικτή η υλοποίησή τους, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας. Κύριε Αυλωρίδη, θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σας. Το ΚΕΒΕ σε καμιά περίπτωση δεν θα υπόβαλε προτάσεις που να εκτροχιάζουν, αν θέλετε, τα δημόσια οικονομικά. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη σοβαρότητα και προσοχή στα δημόσια οικονομικά. Mm-hmm. Όμως, στο υπόμνημα μας λέμε ξεκάθαρα ότι λόγω των χαρακτηριστικών της κρίσης, που είναι κυρίως κρίση πληθωρισμού εισαγόμενου κόστους και όχι ζήτησης, δυστυχώς τα εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεση των κρατών είναι πολύ περιορισμένα και είναι κυρίως δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή είναι παρεμβάσεις κρατικές στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των επιχειρήσεων. Άρα, μία από τις βασικές εισηγήσεις που λέμε είναι ότι θα πρέπει η χώρα να αξιοποιήσει την χαλάρωση τη δημοσιονομική που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χρειάζονται στήριξη αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, χωρίς να το παρακάνουμε. Mm-hmm. Το δεύτερο που λέμε, πριν πάμε στις λεπτομέρειες, είναι ότι τα κράτη-μέλη βάζουν κυρώσεις στη Ρωσία και ενδεχομένως καλά τις βάζουν τις κυρώσεις, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά την ίδια στιγμή αυτές οι κυρώσεις φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό αρχίζουν να επιστρέφουν με πολλαπλάσιο κόστος πίσω στα κράτη-μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που τα επιβάλλουν. Λειτουργούν ως μπούμεραγκ. Η μέρα να είναι και πολύ πιο επαχθείες στο βάρος που δημιουργείται στην Ευρώπη από ό,τι στη Ρωσία, που υποτίθεται ότι αποτείνονται και επιθυμούν να έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσεις. Άρα λέμε, πηγαίνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήστε να δώσει κονδύλια από τους προϋπολογισμούς πλέον της Ένωσης για να στηριχτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενώ όσο αποφασίζουν να βάζουν κυρώσεις. Τώρα, πιο συγκεκριμένα μέτρα, ζητούμε μέτρα που ελαφρύνουν, αν θέλετε, και το βάρος για τους πολίτες. Πολλές από τις εισηγήσεις μας αγγίζουν τους ίδιους τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους αυτού του τόπου που δυσπραγούν και δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν. Μείωση του ΦΠΑ που επιτρέπεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλά προϊόντα. Ακόμα σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων επιτρέπεται και μηδενικό συντέλεστη ΦΠΑ. Μείωση, αν θέλετε, των εισαγωγικών δασμών. Αυτό φυσικά θέλει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι χρησιμοποιούμε το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο για εισαγωγικούς δασμούς από τρίτες χώρες σε προϊόντα που χρειάζονται να καταναλώνουμε και ακριβένουν οι τιμές. Όσον αφορά τα καύσιμα, πέραν από τις μειώσεις στο ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο μπορεί, βάλαμε μια σκέψη ενδεχομένως και σαν προσωρινή λύση να σταματήσει η χρήση, προσωρινά το επαναλαμβάνω, της χρήσης βιοκαυσίμων μέσα στα καύσιμα, που είναι ένα μεγάλο κόστος μέσα στην τιμή των καυσίμων, για να ελαφρυνθούν κάπως οι τιμές. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γκάμα εισηγήσεων. Ναι, έχει τη δυνατότητα όμως το κράτος. Αντιλαμβάνομαι ότι τέτοια μέτρα θα ελαφρύνουν έτσι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα όμως από πλευράς του κράτους να προβεί σε αυτά τα μέτρα, δηλαδή στη μείωση φόρων κλπ. Εντάξει, είναι περιορισμένα τα οικονομικά του κράτους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ταυτόχρονα με τις δικούς του πόρους να πάρει και ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η Κύπρος, αλλά όλα τα κράτη-μέλη για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορούν καθημερινά οι τιμές να ανεβαίνουν προς τα πάνω και δεν ανεβαίνουν γιατί υπάρχει τάση κερδοσκοπία. Αυτό ζούμε καθημερινά. Ανεβαίνουν διότι κάθε μέρα ξυπνούμε και ακούμε νέες τιμές. Είτε είναι ενεργειακά προϊόντα, είναι άλλα προϊόντα, σιτηρά, μεταποιημένα προϊόντα. Άρα από τη στιγμή που ακριβαίνουν, πρέπει και η Ευρώπη να στηρίξει αυτή την δύσκολη περίοδο που περνά ο κόσμος και να δώσει οικονομική στήριξη. Ναι, όπως έγινε και στην περίοδο της πανδημικής κρίσης. Ναι, ναι. Τώρα, κύριε Τσακή, σας πω σε ένα άλλο θέμα. Κάνετε λόγο στην επιστολή σας για αναστολή της εξαγγελίας σε σχέση με τον Εθνικό Κατατά, το μισό. Ναι, γιατί γίνεται μια εισήγηση και θέλω να το ξεκαθαρίσω, κύριε Αυτοδίου. Σε καμία περίπτωση δεν εισηγούμαστε να σταματήσει η συζήτηση στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για να ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συζήτηση γύρω από από το πλαίσιο που θα διέπει την εφαρμογή και λειτουργία του κατώτατου μισθού. Όταν όμως ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά,
Εμείς λέμε ότι δεδομένων των συνθήκων που υπάρχουν σήμερα στην οικονομία και τις οποίες εκτιμούμε, εκτός και αν έχουμε μεγάλη ανατροπή με τον πόλεμο που μακάρι να την έχουμε, θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός κλπ. Αν δεν συμβεί όμως αυτό, βλέπουμε ότι θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα γίνεται χειρότερος ο πληθωρισμός, θα ακριβαίνουν οι τιμές και θα δυσκολεύεται περισσότερο ο κόσμος. Όταν δυσκολεύεται ο κόσμος και τα πράγματα ακριβαίνουν, σημαίνει μειώνει η αγοραστική δύναμη του, καταλαβαίνουμε και το αναγνωρίζουμε. Όταν μειώνεται η αγοραστική δύναμη, μειώνεται η κατανάλωση. Όταν μειώνεται η κατανάλωση, σημαίνει ότι η κερδοφορία, αφιβάλλω αν θα μπορούμε να μιλούμε για κερδοφορία, η επιβίωση των επιχειρήσεων τίθεται εν κινδύνο, διότι ακριβαίνουν τα πράγματα, πουλούν λιγότερα, τα κόστη είναι εκεί, για ακριβαίνουν και για αυτούς και τα πετρέλαια τους και τα ρεύματα τους και το κόστος των προϊόντων τους για να τα πουλήσουν. Όταν τους φορτώσουμε και με ένα αυξημένο μισθολόγιο, γιατί θα εισάξουμε κατώτατο μισθό που θα συμπεριλάβει μέσα καινούριους ανθρώπους που θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, άρα τους ακριβαίνουμε και το εργατικό κόστος, σημαίνει ότι τις βάζουμε σε περισσότερες περιπέτειες. Και προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο να βάλουμε και τις επιχειρήσεις σε περιπέτειες και ενδεχομένως να τις σπρώξουμε από τη στιγμή που θα ακριβώνουν τα πάντα, είτε να διώξουν κόσμο, είτε να μην προσλαμβάνουν κόσμο, και να δημιουργήσουμε στο τέλος περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά πάμε να λύσουμε με την εισαγωγή του κατώτατου μισθού. Είπαμε, ας δώσουμε μία αναστολή στην υλοποίησή του, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να φύγουν αυτά τα φοβερά προβλήματα από την οικονομία και να τον εφαρμόσουμε τον κατώτατο. Κύριε Τσακή, δεν ξέρω αν το έχετε δει σημερινό ρεπορτάζ της Στόκος, στο οποίο σημειώνεται ότι έχει προκαλέσει δυσανασχέτηση στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εργασίας ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις με επιστολή του στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Οικονομικών ζήτησαν παρέμβαση για τον κατώτατο και κάνουν λόγο για παρέμβαση του θεσμού που είναι το Υπουργείο Εργασίας. Όχι. Δεν έχουμε ζητήσει κάποια παρέμβαση. Στις προτάσεις που βάλαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρουμε συγκεκριμένα να μην τωθεί το θέμα του κατώτατου μισθού και της αύξησης του δημαρίθμου για το 22, γιατί θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό. Διαβάζουμε το κείμενο. Αν αυτό θεωρείται παρέμβαση με την έννοια ότι υποδεικνύουμε εμείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τι θα κάνει ή στην Υπουργό, αποφασίζει ο πρόεδρος στη βάση των δικών του δεδομένων και πληροφοριών. Καταθέτουμε μια πρόταση. Προβληματίζουμε έγκαιρα για αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Την απόφαση την τελική θα την πάρει η κυβέρνηση, η Υπουργός Εργασίας κλπ. Αν θέλουν να προχωρήσουν με τον κατώτατο μισθό και να αγνοήσουν, αν θέλετε, αυτή την προειδοποίηση με την καλή έννοια, όχι την προειδοποίηση την απειλητική, την αγωνία, μπορούν να το κάνουν και μακάρι να διαψευστούμε. Αλλά αν τα πράγματα συνεχίσουν να είναι έτσι, σας λέω ότι θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα μέσα στην οικονομία. Και είναι αυτό που θέλουμε εμείς να προλάβουμε και να αποφύγουμε. Δυσάρεστες περισσότερες εξελίξεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακή. Και καλό εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επίσης. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Επανήλθαν από ό,τι φαίνεται οι γαστροεντερίτιδες και οι λοιμώξεις σε παιδιά. Πάμε στη διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Αγαθοκλέους. Καλημέρα κυρία Φιλερίδου και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και ανταποκριθήκατε αμέσως. Ναι. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι νοσήλειες των παιδιών με γαστρεντερίτιδα και λοιμώξεις αυτό το διάστημα? Είναι γεγονός ότι έχουν αυξηθεί, όπως είναι αναμενόμενο στους καλοκαιρινούς μήνες, να έχουν αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδο. Αλλά έχουμε και άλλες λοιμώξεις, για να είμαι ειλικρινής. Και αυτό είναι το φαινόμενο που περιμέναμε μετά την ελευθέρωση των μέτρων λόγω της πανδημίας. Υπάρχει μια έξαρση, θα λέγατε, σε διάφορες λοιμώξεις. Ναι. Κυρίως, ποιες είναι οι πιο συχνές ή σημαντικές από αυτές τις λοιμώξεις που έχουμε τώρα? Οι πιο συχνές που έχουμε αυτό το διάστημα είναι γαστρεντερίτιδες και κυρίως γαστρίτιδες, θα έλεγα, γιατί προέχουν τα συμπτώματα με τους εμετούς. Αλλά είναι αξιοπερίεργο ότι έχουμε και κάποια περιστατικά βροχιολίτιδο, που ήταν περιστατικά που τα βλέπαμε συνήθως τους χειμερινούς μήνες. Ναι. Έχουμε παιδάκια που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο? Ναι, έχουμε αρκετά περιστατικά. Το 40% περίπου το περιστατικό που νοσηλεύουμε είναι παιδιά με γαστρεντερίτιδες. Έχουμε μια πληρότητα γύρω στα 20 παιδιά που νοσηλεύονται. Το ευχάριστο ότι είναι σύντομη η ανάρρωσή τους και η διάρκεια νοσηλεία τους είναι ένα το πολύ 2 μέρες των περισσότερων από αυτές τις γαστρεντερίτιδες.
Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε και γαστρεντερίτιδες εκτός από υγιεινούς αιτιολογίες, που είναι αναμενόμενοι τις εποχές αυτές, έχουμε και βακτηριακές γαστρεντερίτιδες. Ναι. Αυτά τα 20 παιδιά, ηλικίες τους πού κειμένονται, γιατρέ? Είναι διαφόρων ηλικιών, κυρίως είναι προς σχολικής ηλικίας, αλλά έχουμε και μεγαλύτερα, έχουμε και σχολικής ηλικίας παιδιά. Ναι. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτές οι γαστρεντερίτιδες όταν επηρεάσουν παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, όπως είναι ο ζαχαρωτής διαβήτης, προκαλούν από διοργάνωση και των υποκειμένων νοσημάτων τους. Και έτσι νοσηλεύουμε και παιδιά με τέτοια νοσήματα. Πάντως, υπόπτα περιστατικά, έτσι, οξίας υπατήτητας δεν έχουμε, κυρία Γαστοκλέους. Οξίας υπατήτητας δεν έχουμε αυτό το διάστημα. Αναμένουμε, γιατί συνήθως ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ναι, δηλαδή είναι θέμα χρόνου, έτσι, να εμφανιστούμε. Μπορούμε να αναφέρουμε περιστασιακά ένα-δυο περιστατικά που είχαμε τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν έχουμε τα αυξημένα περιστατικά που παρουσιάζονται στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια μεγάλη αύξηση. Ποια συμπτώματα έτσι θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς γενικά για όλες τις λοιμώξεις και κυρίως για τις γαστρεντερίτιδες? Για τις γαστρεντερίτιδες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι κυρίως οι γονείς παιδιών που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και πρέπει για οποιοδήποτε παιδί παρουσιάζει συμπτώματα γαστρεντερίτιδες, εμέτους και διάρειες δηλαδή, είναι το πρώτο που ανησυχούμε είναι η αφυδάτωση. Αν βλέπουν ότι κάνουν πολλούς εμετούς, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο τους για να αξιολογηθούν τα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Γιατί ένα μωρό που αφυδατώνεται χρειάζεται ενδοφλέβια ανυδάτωση στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα τηλεφωνικό στο Δήμαρχο Λεμεσού για το δεύτερο Limassol Sports Festival. Κύριε Νικολαίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ αυτό και τι θα περιλαμβάνει, Δήμαρχε μου. Το δεύτερο Sport Festival του Δήμου Λεμεσού είναι αύριο, Σάββατο. Και θα είναι στο πολυθεματικό πάρκο κάτω στο Μόλο. Θα αρχίσει γύρω στις 3.30 και θα τελειώσει στις 8. Είναι το πιο μαζικό γεγονός, event, μέσα στα πλαίσια της πιο μαζικής αθλητικής εκδήλωσης του τόπου μας, που είναι τα Λεμέσια. Όπως ξέρετε, τα Λεμέσια επανέρχονται ευρυμύτερα φέτος, με πέραν των 30 εκδηλώσεων. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην υπάρχει μια αθλητική εκδήλωση. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν μια στόχευση του Δήμου για ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού σε μια πόλη όπου πραγματικά έχει μια παράδοση αθλητική. Αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τον κόσμο, να δώσουμε μια ευκαιρία στον κόσμο μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει το λάπτοπ του, να αφήσει το τάμπλετ του, να βγει έξω, να ασκηθεί, να τρέξει, να κοινωνικοποιηθεί, να βρει τους φίλους του, να ζήσει μια πιο φυσική, πιο υγιεινή ζωή. Ναι. Το φεστιβάλ αυτό, το Sport Festival, που είναι το δεύτερο, το πρώτο έγινε το 2019 με τεράστια επιτυχία, είναι μια επινόηση του Αθλητικού Γραφείου του Δήμου Λεμεσού, όπου απλώνονται σε όλο το μήκος του Μόλου όλα τα αθλήματα, μια σειρά από 30 περίπου αθλήματα, ξιφασκία, καράτε, τζούτο, ταϊκοντό. Έχουμε και νέα αθλήματα φέτος, κύριε Νικολαίδη, για πρώτη φορά. Είναι αθλήματα που τα είχαμε και το 19, προσθέθηκαν κατά καινούρια φέτος, τα οποία δίνουν, όπως το Dragon Boat που θα γίνει μέσα στη θάλασσα, μια επίδειξη μέσα στη θάλασσα μπροστά από το πολυθεματικό πάρκο, θα δοθεί ευκαιρία κυρίως στον κόσμο ασφαλώς, αλλά και κυρίως στα παιδιά να πάνε να γνωρίσουν, να βρουν το άθλημα που τους ταιριάζει, να μιλήσουν με τους ειδικούς, να μιλήσουν με τους γυμναστές, ούτως ώστε να δοκιμάσουν όλα αυτά τα σπορ. Είναι μια διαδικασία με τεράστια εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία και σίγουρα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια, όπως είπα προηγουμένως, της προώθησης του μαζικού αθλητισμού για μια καινούργια προσέγγιση στην υγεία, στην κοινωνικοποίηση, στην ψυχαγωγία. Μιλούμε για ένα άλλο πιο σωστό τρόπο ζωής. Ναι, αφορά όλους τους δημότες, όχι μόνο τις Λεμεσού, αλλά και όλους τους πολίτες, έτσι, το φεστιβάλ αυτό. Και θα πρέπει να δηλώσουν κάπου συμμετοχή όσοι θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν χρειάζεται δήλωση για καμιά συμμετοχή. Ο κόσμος μπορεί να έρθει στο πολυθεματικό πάρκο, να περπατήσει, θα είναι καθ' όλον το μήκος του όλα αυτά τα events, όλα αυτές. Θα είναι ομάδες από γυμναστές, ομάδες από αθλητές, θα υπάρχουν περίπτερα που θα δίνουν πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή, θα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν ακριβώς ένα νέο τρόπο, πιο αθλητικό, πιο σωστό, πιο υγιεινό,
τρόπο ζωή. Mm-hmm. Και ιδίω για τα παιδιά είναι μια μεγάλη ευκαιρία οι γονεί να φέρουν τα παιδιά του, να γνωρίσουν τα παιδιά του όλα αυτά τα σπορ που ακούνε, που βλέπουν στην τηλεόραση και που δεν είχαν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν. Mm-hmm. Α έρθουν αύριο να δοκιμάσουν. Mm-hmm. Και τον μπάσκετ και την ξιβασκία και την τοξοβολία και οτιδήποτε άλλο μπορεί. Και υπάρχει σήμερα σαν. Και όποιο είναι το άθλημα της αρεσκίας τους. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ Δημάρχε μου. Να καλή επιτυχία. Καλή πάμε στιγμή. Τώρα να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Δήμαρχο Γερμασόγειος, Κυριάκο Ξηδιά, για τα ανθεστήρια. Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Έτσι. Λίγα λουλούδια όμως έπρεπε να μας φέρετε. Θα έρθουμε να τα δούμε έτσι. Και θα σας προσφέρουμε. Λοιπόν, αύριο τα πραγματοποιούνται τα θεστήρια. Ένα σεισμός που είχε σταματήσει για τα 1-2 χρόνια. Έγιναν πέρσι, κύριε Ξηδιά. Όχι, διήμερο εκδηλώσεων, 14-15. Είχαν ανασταλεί τα θεστήρια λόγω της πανδημίας. Δεν μπορούσαν με βάση τα διατάγματα να διενεργηθούν. Ελπίζουμε ότι επανερχόμαστε και επανερχόμαστε δρυμύτεροι, καλύτεροι. Βέβαια, γιατί είναι ένας θεσμός που πρέπει να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε. Πόσα χρόνια θα πραγματοποιούνται. 25 χρόνια πραγματοποιεί ο Δήμος Γερμασόγειας αυτήν την εκδήλωση. Πιστός στην ευθύνη που ανέλαβε, γιατί προηγούμενα ήταν οργανώνονταν από ιδιώτες, μετά εκ περιτροπής η Δήμη της Μίζωνος Λεμεσού. Όταν ανάλαβε η Γερμασόγεια έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια σύν τα 2 της πανδημίας που δεν έγιναν, 27 χρόνια, όπου αυτός ο θεσμός που στοχεύει στο να προβάλλει την παράδοση μας, τη γιορτή της Άνοιξης, να μάθουν την ιστορία των ανθεστηρίων οι νεότεροι, αλλά να αποτελεί και έναν πόλο έλξης για τους τουρίστες μας. Θα το ρωτούσα αυτό. Είναι, αποτελεί πόλο έλξης. Αποτελεί, ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που διοργανώνονται βλέπουμε τους τουρίστες και στη διάρκεια της παρέλασης. Παρέλαση φέτος δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε. Α, κοιτάνε ωραία αυτά τα αυτοστολισμένα άρματα. Δεν θα έχουμε. Εντάξει, τρέχουμε να προλάβουμε τη διοργάνωση. Θα έχει άλλα πράγματα όμως. Θα έχει πολλά άλλα πράγματα. Ωραία, να πούμε και αυτά και να μου πείτε αν υπάρχει και ενδιαφέρον έτσι, από μέρους των εκθετών να συμμετάσχουν. Ακριβώς. Αυτό που υπάρχει στα θεστήρια και ευελπιστούμε ότι θα είναι καλύτερο, θα γίνουν στην Κίτη του Ποταμού. Το πρώτο πράγμα είναι τα εκθέματα λουλουδιών και φυτών. Υπάρχουν αυξημένος αριθμός εκθετών και θεωρώ ότι με αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα θα είναι και αναβαθμισμένη έκθεση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν συμμετοχή πάρα πολλών ομάδων από τα σχολεία, από σχολές μουσικής χορού της περιοχής. Θα συμπληρωθούν με 2 συναυλίες το Σάββατο υπό τον Χρήστο Αλεξάνδρου και Οχταμελές Μουσικό Σχήμα και την Κυριακή με τον γνωστό Κώστα Μακεδόνα και τη συμμετοχή της χοροδίας του Δήμου. Τι ώρα ξεκινούν οι συναυλίες? Οι συναυλίες γύρω στις 8.30. Είναι δωρεάν ή υπάρχει κάποια είναι είσοδος? Δωρεάν. Όλα είναι. Η είσοδος είναι ανοιχτή στο κοινό. Απλά το τι μπορεί να αγοράζει ο καθένας είναι τα εκθέματα, εδέσματα που θα υπάρχουν στο χώρο. Θα υπάρχουν άνθρωποι της παραδοσιακής τέχνης, αυλητής, άνθρωπος που κατασκευάζει με τον πυλό. Εδώ, εντάξει, μπορεί κάποιος να αγοράσει τα εκθέματα τους. Ναι. Και ανοίγει αύριο έτσι τι ώρα, θα έχουμε εγγένεια. Επίσημα εγγένεια από την κυρία, πρώτη κυρία, την κυρία Άντρια Αναστασιάδου, η ώρα 7. Τα εκθέματα θα είναι πολύ πριν ανοιχτεί η έκθεση, οπότε όλη την μέρα όσοι θέλουν να κινηθούν στο χώρο. Οι εκδηλώσεις όμως κάθε βράδυ θα είναι από τις 7 μέχρι τις 8.30 από τοπικά σχήματα και μετά οι συναυλίες. Ναι, έχετε προνοήσει για χώρο στάθμευσης? Χώρο στάθμευσης υπάρχει απεριόριστος.
Ας περπατήσουμε και λίγο όμως. Δεν χρειάζεται δεν όλοι να παρκάρουμε στο ίδιο σημείο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε ούτε σε πεζοδρόμια, ούτε σε διπλές γραμμές. Υπάρχει πάρα πολύ χώρο στάθμευσης. Απλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι δίπλα στην έκθεση. Ας πάμε και λίγο παραπέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας θεσμός που είχε ξεκινήσει πριν από 27 χρόνια επανέρχεται, επιστρέφει φέτος στο Δήμο Γερμασόγειας. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος πριν σας αποδεσμεύσω. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Εμείς έχουμε δουλέψει άοκνα για να προσφέρουμε κάτι πολύ καλό στους πολίτες. Mm-hmm. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Ελπίζω να το απολαύσουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Ζούμε σε τίτλους πως έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς για το θάνατο της 27χρονης Νάταλης Νεοφίδου. Στο σημείο της τραγωδίας, σήμερα υπουργός Άμυνας και αρχηγός Εθνικής Φρουράς ορίστηκε ερευνών λειτουργός. Ο δημοσία δαπάνη η κηδεία της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει περαιτέρω 500 εκατομμύρια ευρώ στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέ Μπορέλ. Κυρώσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες επέβαλε η Gazprom. Κινητοποίηση για τη σωτηρία των τελευταίων Ουκρανών μαχητών στο Αζοφστάλ. Νέα ρωσική επίθεση σε εξέλιξη στον Ντονμπάς. Η Κύπρος στήρισε διεκδικητική στάση στο έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Κατάρα χαρακτήρισε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Κανένα ζήτημα διπλής μισοδοσίας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Στην εντατική νοσηλεύεται 42χρονη, η οποία δέχθηκε δάγκωμα από οχιά σε χωράφι στην περιοχή της Λάνιας της Λεμεσού. 24 θάνατοι και 2.422 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα. Με οξία υπατήτηδα εντοπίστηκαν τελικά τα τρία παιδιά από την Αττική που κρίθηκαν αρχικά ως πιθανά κρούσματα. Έκρηξη στην μπουτίκ του Άρη τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά τα εγγένεια. Κατάσχεση μεγάλου αριθμού πυροτεχνημάτων στη Λεμεσό. Εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Capital στις 4 το απόγευμα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.